40% τσακαλό καταπληκτικό σκοροκοπηβίνο καπεσούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαχωρίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Είσαι έτοιμη για μια ωραία εκπομπή? Ξαναρωτάω, είσαι έτοιμη? Ναι. 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 Δεν μου έχεις πει ποτέ όχι όμως. Ναι. Ποτέ δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι ναι, αφού δεν ρώτησα κάτι. Ναι. Να ρωτήσω ναι. Ρε παιδί, περίμενε. Σου αρέσει η εκπομπή? Ναι. Πρέπει να βρω να σε ρωτήσω κάτι τώρα να πεις όχι. Ναι. Ναι, το ξέρω ότι είναι, αλλά περιμένω, θέλω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, το γάβρο. Πρόσεξε. Ναι. Ναι, το γάβρο. Τον γουστάρεις? Όχι. Τι, δεν τον γουστάρεις? Όχι. Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω κάτι πραγματικά. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις αυτό που στήθηκε τώρα όλη αυτή η φαρσοκομωδία. Θέλεις να μου το εξηγήσεις? Όχι, δεν θέλω. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει. Άρα προχωράμε κανονικά δηλαδή. Να γελάς και να κλαις. Έγραψα χθες, θα πούμε τώρα τα δικά μας σε λίγο, εντάξει, οκ, ναι. Έγραψα χθες στον τοίχο, δεν είμαι πολύ φαν με το πρόσωπο βιβλίο, το ξέρετε. Δεν θέλω δηλαδή κάθε μέρα, δεν είμαι από αυτούς που κάθε μισή ώρα, κάθε ένα τέταρτο, δεν το έχω. Όχι ούτε τους κακολογώ τους ανθρώπους, έτσι. Και να πω και κάτι άλλο, εγώ έχω το μικρόφωνο και βγάζω αυτά που έχω μέσα μου κάθε μέρα. Δύο ώρες το πρωί και μία ώρα το μεσημέρι, δηλαδή την κατανοώ την ανάγκη. Πιθανό να δεν είχα μικρόφωνο και εγώ να βγάζα τα σου ψυχά μου. Να βγάζα την οργή μου, την αγανάκτησή μου, την απορία μου, τη θλίψη μου, οτιδήποτε όρτα συναισθήματα στο Facebook. Άρα, απόλυτα κατανοητό. Δεν είμαι πολύ φαν. Όταν όμως νιώσω πραγματικά ότι δεν αρκεί ο λόγος, αλλά πρέπει αυτή η περίεργη τύπη, η Λατίνη, που έλεγαν scripta manent verba volant, τα λόγια φεύγουν αν και όταν το είχαν πει αυτό, δεν υπήρχε ούτε το YouTube για να υπάρχουν οι εκπομπές μας ανεβασμένες εκεί, ούτε το zoomusu.gr για να ανεβαίνουν οι εκπομπές. Σωστός! Σωστός. Άρα, το scripta manent, verba volant, δεν ισχύει εκεί. Δεν πετάνε τα λόγια, μένουν. Έγραφα λοιπόν εχθές ότι ήρθαν, έβαλαν φωτιά στο σπίτι μας, από το πουθενά τώρα το μεταξύ, από κόμπλεξ, από ζήλια, από έκθρα, από... από φόβο, από οτιδήποτε. Έβαλαν φωτιά στο σπίτι μας και μετά φώναξαν και την πυροσβεστική. Και τώρα τι δηλαδή, πρέπει εμείς να τους πούμε σας ευχαριστούμε που φωνάξατε την πυροσβεστική για να μην καεί το σπίτι? Ή εξ αρχής θα τον κατηγορήσω που ήρθε και μου βάλε φωτιά? Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή εμείς τώρα, να νιώσουμε ότι μας κάνουν και χάρη που φώναξαν την πυροσβεστική? Δηλαδή, σκαρφίστηκαν, έστησαν μια ιστορία με αυτή τη μαλαμπίμπιπ, με την Ξάνθη και τη δίθεν πολυιδιοκτησία. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα, το λέμε συνέχεια. Πρώτοι θα βγαίναμε να πούμε, λες και είναι κανένας αγαθός. Λες είναι κανένας μειωμένης αντίληψης ο Σαββίδης. Αν ήθελε να πάρει την Ξάνθη θα έστελνε ένα ξάδρεφό του. Δεν μπορούσε να στείλει ένα ξένο, έναν οποιοδήποτε. Και δεν το μαθαίνατε ποτέ. Λέω λοιπόν ότι εγώ τώρα τι πρέπει. Να τους ευχαριστήσω που περνάνε την τροπολογία, όχι τροπολογία, ντροπολογία. Σήμερα μία η ώρα. Καμία χάρη δεν θέλουμε. Δεν γίνεται να αθώσεις τον αθώο. Ούτε καν. Για να μας πείτε μετά τι. Είδατε. Είδατε. Δεν σας ρίξαμε. Αλλά φάε μείον πέντε. Φάε μείον 10, φάε μείον 8. Ρε παιδιά, γιατί ταλαιπωρήσετε τόσο πολύ? Δώστε το κατευθείαν να πάει ρε, το ρημάδι, το γαμμένο, δώστε το εκεί πέρα στο γάβρο, τελειώνει η ιστορία ρε παιδιά. Γάβρε,
Γερά, ξαναπάρ' το στα χαρτιά. Πρώτη φορά θα είναι. Το ξανακάναμε με τον Βάλνερ. Το έκανε η ΑΕΚ πρόπερση. Με τη Σερπαντίνα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, ρε παιδιά. Εμείς δεν περιμένουμε τα πρωταθλήματα για να αυξήσουμε τον κόσμο μας. Όμως, δεν θα καθίσουμε να δεχτούμε όλο αυτό. Κοροϊδία τέτοια δεν υπάρχει. Το πρώτο μήνυμα θα δοθεί αύριο στην Καμάρα. Το πρώτο μήνυμα. Όποιος θεωρεί λοιπόν ότι τον εμπέζουν και πάλι τον κοροϊδεύουν, τον υποτιμούν, τον προσβάλλουν, του στερούν αυτού που αξίζει. Όποιος θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ αποτελεί ένα μέρος της καθημερινότητάς του αναπόσπαστο, η ζωή του όλη, αύριο στην Καμάρα. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα των αντιδράσεων του κόσμου, του λαού, που βλέπει ότι στήσαν πραγματικά και μάλιστα κακοστημένη μία πλεκτάνη. Έρχομαι, στο φτιάχνω όλο αυτό, τελικά όχι. Και βλέπετε, κατεπηγόντως, άμα θέλουν τι γρήγορα που γίνονται όλα, τι γρήγορα που γίνονται όλα. Και τώρα πρέπει να πούμε τι, ευχαριστούμε, να νιώσουμε και υποχρεωμένοι. Πόσο πολύ θέλετε να μας κάνετε ίδιους με εσάς, πόσο πολύ θέλετε να βάλετε λεκές στον πεντακάθαρο ΠΑΟΚ. Πόσο πολύ, τόσο ανάγκη το έχετε. Δεν γίνεται αλλιώς, μόνο έτσι. Σου λέει, μπάλα δεν παίζουν, με σπρώχνουν εμένα με 4 μη δοσμένα πέναλτι, η βαθμολογία είναι τελείως αλλοιωμένη. Έμεινε πρώτος, πώς γίνεται αυτό. Και έρχεται, όλο αυτό βέβαια γίνεται, πριν το μάτσι Ντούμπα. Θέλω να απευθυνθώ στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που ξέρω ότι ακούνε, μπορεί να μην ακούνε οι ίδιοι αυτή τη στιγμή, ακούνε συγγενικά τους πρόσωπα, ακούνε και μέσα από την ομάδα άνθρωποι, από μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Σας μιλάω κοιτώντας σας στα μάτια. Την προηγούμενη φορά που στήθηκε όλη αυτή η φαρσοκομωδία για να σας αφαιρεθεί το πρωτάθλημα, αυτό που με αίμα, με υδρότα, με κόπο, με θυσίες προσωπικές, με αυταπάρνηση, πήρατε μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Την προηγούμενη φορά λοιπόν που ένας έκανε τον πεθαμένο από τη Σερπαντίνα στον ώμο του, με τα κολάρα, με τις κλειστές πόρτες στα ιατρία, και ο άλλος δήθεν τρομοκρατημένος στο 0-0 έβγαινε, στο 1-0 δεν έβγαινε. Την προηγούμενη φορά λοιπόν που σας έκλεψαν τον ιδρώτα σας, βγάλατε την πιο ιστορική αντίδραση που έχει γράψει αυτή η ομάδα στη σύγχρονη ιστορία σας. Μπήκατε, βγάλατε εγωισμό, βγάλατε αντίδραση και σαρώσατε τα πάντα. Πήρατε ένα ήττο πρωτάθλημα, κατακτήσατε ένα ακόμα ντάμπλ. Δεν γνωρίζω πραγματικά πόσοι από εσάς μπορείτε να το ξανακάνετε αυτό. Δεν γνωρίζω. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι επειδή αυτή η ομάδα μέσα από τέτοιες διαδικασίες ατσάλωσε το χαρακτήρα της, έφτιαξε το DNA της, δημιούργησε τον μύθο της, όχι μέσα από κούπες, όχι μέσα από πρωταθλήματα, γεννήθηκε μέσα από τέτοιες διαδικασίες, μέσα από αδικίες, μέσα από στημένες δίκες, μέσα από κλεμμένα πρωταθλήματα, μέσα από συμπαιγνίες, μέσα από λαμογές των άλλων, γεννήθηκε και γιγαντώθηκε μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Θεωρώ λοιπόν ότι και πάλι θα υπάρξει τέτοια αντίδραση. Και πάλι, το ξαναλέω, δεν ξέρω πόσοι από εσάς μετά από 3 χρονιές τα κόκκινα έχουν τα αποθέματα. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί από εσάς τα έχουν.
και θα βγάλουν εγωισμό και θα βγάλουν αντίδραση. Γιατί, ναι, το τι θα γίνει στα δικαστήρια αφορά στο νομικό επιτελείο, αφορά στη δίκηση, αφορά στην κεφαλή που είναι ο Ιβάν, αυτός ο Τραντέλινας, ο Πόντιος, αφορά όλους αυτούς. Μέσα στο γήπεδο όμως, εσείς θα πρέπει να βγάλετε την αντίδραση που βγάλετε και την προηγούμενη φορά. Και τις προηγούμενες φορές, γιατί δεν είναι οι μόνοι. Εμείς θα είμαστε μαζί σας εκεί, δίπλα σας. Να σας μπρόξουμε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έχουμε κατανόηση ότι δεν είστε ρομπότ. Ότι αυτά σας επηρεάζουν. Να σας επηρεάσουν όμως θετικά. Αυτό θέλουμε, αυτό προσδοκούμε. Αυτό περιμένουμε, αυτό πιστεύουμε. Αυτό θέλουμε από εσάς. Αυτό που λέμε κάθε φορά, το γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν, αυτό λοιπόν να γίνει βενζίνη, να γίνει καύσιμο στην ψυχή σας και να μπείτε μέσα να δαγκώσετε σίδερα σε όλα τα μάτς που μένουν. Είναι άλλο κομμάτι το τι θα κάνει ο λαός, το τι θα κάνει η διοίκηση, το τι θα κάνουν τα νομικά επιτελεία, το τι θα κάνουν τα δικαστήρια. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι η πρώτη αντίδραση υπάρχει ήδη από την ΠΑΕ, υπάρχει προσφυγή του ΠΑΟΚ στα διοικητικά δικαστήρια για παράνομη σύνδεση επιτροπής της ελεγχόμενης επιτροπής Αυγενάκη, αυτής της ΕΕΕΑ, και όλη αυτή η μεθόδευση που έγινε με την αλλαγή που έβαλε δύο πειραιώτες από το Πανεπιστήμιο Πειραιά την τελευταία στιγμή, τα δύο νέα μέλη που άλλαξε ένα τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος, έβγαλε τον Τριανταφυλάκη και τον Αυγητίδη, έβαλε τους Φαραντούρη και Συνανιώτη, αυτό που γνωστοποιήθηκε λίγες μέρες πριν την εξέταση της υπόθεσης, όλο αυτό θα πάει στα δικαστήρια. Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Να το ξέρετε. Εμείς σας λέμε προς όλους ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η όρεξη, η ενέργεια, η πίστη. Με τίποτα. Να το ξέρετε. Ζούμου σου λέμε εμείς. Τι ζούμε τις στιγμές τις μεγάλες. Θυμάστε που λέω κάθε φορά. Το λέω για τους καινούργιους, γιατί παλιοί το ξέρουν. Δεν είπαμε ποτέ ζούμε ευχάριστες στιγμές ή ζούμε χαρούμενες στιγμές ή ζούμε ευτυχισμένες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Και μεγάλη στιγμή μπορεί να είναι αυτό που γίνεται τώρα. Ο αγώνας που θα δοθεί από όλους. Απέναντι σε αυτή την καρικατούρα. Απέναντι σε αυτόν τον τυπάκο που έφτιαξε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί πού να μείνει τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Πού να μείνει αυτός χωρίς επανάσταση. Τον περιμένουν στη γωνία οι ίδιοι οπαδοί του. Θα τους φάνε ζωντανούς. Όχι κορνέδες στο Ρέντι. Όχι λαϊκά δικαστήρια. Όχι σπασμένα καρεκλάκια. Όχι. Τον περιμένουν στη γωνία. Η του κόκαλη επίσης. Η νοσταλγή. Ξέρετε τι έχει να γίνει εκεί. Οπότε πάμε να το κάνουμε έτσι. Παιδιά, πού να αφήσουμε τώρα δηλαδή το θέμα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε το θέμα. Δεν γίνεται να το αφήσουμε το θέμα έτσι, στην τύχη, στα χαρτάκια πάλι. Τι να κάνουμε, έλα να φτιάξουμε μια ιστορία περίεργη. Ναι, να πιαστούμε τι, που ένας ανιψιός τεταρτοπέμπτος πήρε ένα ξενοδοχείο εκεί. Άμα πήρε το ξενοδοχείο, άρα έχει και την Ξάνθη. Άρα να στήσουμε μια επιτροπή, να βάλουμε δικά μας άτομα να το σιγουρέψουμε. Βεβαίως να βάλουμε. Τι να κάνουμε, να πούμε υποβασμό. Ναι, αλλά υποβασμό ήρθε λίγο το αυγό στον κόλο. Κολώσανε χθες γιατί κατάλαβαν. Τι θα γίνει, σου λέει εκεί θα πάει να γίνει όταν λένε ότι θα χωρίσουν την Ελλάδα στα δύο, το εννοούν, είναι τρελοί αυτοί, τους πληροφόρησαν κάποιοι. Δεν έχουν μπροστά στην ομάδα τους, αυτή είναι η ζωή τους, αυτή είναι η οικογένειά τους, αυτός είναι ο Θεός τους. Κάνε μια κολοτούμπα, αν δεν το είχαν σχεδιάσει από την αρχή. Πιθανόν να είδαν τις αντιδράσεις και να πάει τώρα τρέξε να κάνουμε και μια αυτή, να το αλλάξουμε. Και στο τέλος τι, να τους ευχαριστήσουμε, να αισθανθούμε υποχρεωμένοι, δεν γουστάρουμε ρε τέτοια, δεν θέλουμε εμείς, ούτε τροπολογίες, ούτε τίποτα, δικαιοσύνη μόνο, από την αρχή.
Και ξαναρωτάω πώς γίνεται να αθώ στον αθώο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. 5η 30 Ιανουαρίου. Αύριο. Αύριο. Διαβάζω την ανακοίνωση των συνδέσμων. Η κατάσταση των τελευταίων 2-24 ώρων, αυτή είναι χθεσινή ανακοίνωση, ξεφεύγει τελείως από την ανθρώπινη λογική. Έχουμε μία εισήγηση από χθες χωρίς νομικό πλαίσιο. Α, παρεμπιπτόντως, η ΕΕΑ δεν ανακοίνωσε, δεν δημοσιοποίησε καν το σκεπτικό. Βγάλανε αυτή την απόφαση, αυτή τη γνωμοδότηση, αυτή την πρόταση, αυτή την εισήγηση, χωρίς να πούνε, ξέρετε κάτι, αυτό και αυτό και αυτό. Νομικά, όπως βγήκε και ο Θανάσης ο δικηγόρος, ο φίλος μας από την Ξάνθη, δεν στέκει ούτε στα προνήπια, ούτε στην ΚΑΠΑ 7 των δικηγόρων. Αυτό. Διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση. Η κατάσταση των τελευταίων 24 ώρων ξεφεύγει τελείως από την ανθρώπινη λογική. Έχουμε μία εισήγηση από χθες χωρίς νομικό πλαίσιο, χωρίς σκεπτικό και αιτιολόγηση. Λογική αποφασίζουμε και διατάζουμε. Τα πολιτικά παιχνιδάκια στη μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα και του κόσμου τι είναι τόσο αστεία όσο και τα ατυχήματα των μαρτύρων που εξαφανίζονται. Το κράτος είναι Ολυμπιακός, βρώμικο και συχαμερό. Ζούμε ένα ντεζαβού όπως το 2018, κλέβοντάς μας τον τίτλο για μια κορδέλα. Το σχέδιο ήταν προαποφασισμένο. Μας πλασάρανε την πτώση του ΠΑΟΚ ως αποτέλεσμα της αγοράς ενός ξενοδοχείου από τον τρίτο ξάδερφο του Μπατζανάκη της θείας του Ανιψιού του Ζαβίδη. Νομικά το ίδιο πρόσωπο θα μπορούσε να έχει στην ιδιοκτησία του μέχρι και την ΠΑΕ Ξάνθη. Το ακούτε αυτό? Πραγματικό είναι αυτό. Δηλαδή ο τρίτος ξάδερφος, σύμφωνα με τον νόμο, θα μπορούσε να πάει να πάρει αυτός και να είναι αυτός ο ιδιοκτήτης. Συνεχίζω. Εσείς που μας το παίζετε κυβερνητικοί σωτήρες Νέας Δημοκρατίας, είναι πλέον ξεκάθαρο και στην πιο, τον πιο αδαή φύλαθλο αυτού του τόπου το τι θέλετε και κάνετε. Η ερώτηση είναι μία. Πείτε μας πόσους βαθμούς χρειάζεται ο θρύλος για να το πάρει. Η ιστορία του μεγαλύτερου προσφυγικού σωματείου είναι μία και δεν θα αλλάξει ποτέ. Να είναι πάντα στις επάλξεις. Η Βόρεια Ελλάδα βράζει και ο λαός του ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να σας αντιμετωπίσει άλλη μια φορά. Πιο ενωμένος, πιο δυνατός από ποτέ. 5η στις 6 καλούμε όλο τον ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟ λαό, όλη την ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΗ οικογένεια σε μεγάλη ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα. Μάκη Βορύδη, σε περιμένουμε στη φιλόξενη Ασπρόμερου Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Αγκρότικα 2020. Ιστερόγραφο. Ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε. Άμεση απομάκρυση του εντολοδόχου Λευτέρη Αυγενάκη, κούλι πες αλεύρι, σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ. Τονίζω το ειρηνική. Επειδή βλέπετε ότι αυτοί πραγματικά δεν έχουν ούτε Θεό, ούτε τσίπα, ούτε φραγμούς, ούτε τίποτα, ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί που θα είμαστε όλοι αύριο, στην Καμάρα, να μην παρισφρήσουν μέσα τίποτα περίεργοι που θα θελήσουν να κάνουν μπάχαλο το θέμα. Ο λαός ενωμένος εκεί, χιλιάδες κόσμου, για να φωνάξουμε ότι δεν δεχόμαστε όλη αυτή την καλωστημένη ιστορία. Δεν την αποδεχόμαστε, δεν δεχόμαστε ούτε καν αυτή την τροπολογία, τίποτα από όλα αυτά. Ότι δεν θα περάσει μία ακόμα κλοπή. Ότι δεν μπορείτε να παίζετε με τις ψυχές μας. Δεν μπορείτε να παίζετε. Και άντε μίλα για μπάλα τώρα. Άντε μίλα για ποδόσφαιρο. Την Κυριακή παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Δυσκολότατο παιχνίδι, δεν ασχολείται κανένας φυσικά, έτσι. Και όλο αυτό ήταν σχέδιο. Και ξαναλέω, την προηγούμενη φορά η ομάδα έβγαλε όχι άριστη αντίδραση, όχι ιδανική, όχι ονειρική. Έβγαλε τόσο παοκτσίδικη αντίδραση που σόκαρε ακόμα και δικούς μας με τον τρόπο που αντέδρασαν. Οπλιστείτε με δύναμη. Εξηγήστε εσείς οι Έλληνες της ομάδας, τους ξένους, τι έχει συμβεί, τι πάνε να κάνουν, τι προσπαθούν για μία ακόμα φορά. Και βέβαια πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για φαρσοκομωδία, για στημένη ιστορία. Περιμένουμε να δούμε κι άλλους μετά τους Αγοράκη να παρετούνται. Σήμερα Τετάρτη, 8 και 26,
Δεν είδα, παιδιά. Ίσα-ίσα αφωνία. Είναι γλυκιά η καρέκλα, ε. Και το πέρασε ο Κούλης το μήνυμα διαγράφοντας το Ζαγοράκι. Όποιος τολμήσει, έχετε ρε τα κότσια. Πέντε άτομα είναι, πέντε βουλευτές. Κάντε έτσι και πείτε εμείς, εκεί περπατάμε ανάμεσα στον κόσμο. Εμείς εκεί γεννηθήκαμε, εκεί μεγαλώσαμε. Αναπνέουμε τον αέρα αυτής της ταλαιπωρημένης πόλης. Με το μετρό 200 χρόνια, με την ανεργία στα ύψη. Με ένα αεροδρόμιο για τον Μπίμπιπ Καβάλα. Που όταν πέφτει ο Μίχλη δεν σηκώνεται ούτε πουλί να πετάξει. Με ένα βρώμικο θερμαϊκό, με ένα λιμάνι αχρηστεμένο. Με ένα κέντρο της πόλης όλο Λαμαρίνα, 20 χρόνια. Για μια γραμμή μετρό 10 χιλιόμετρα. Εμείς εκεί περπατάμε. Αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Αυτοί είναι που μας ψήφισαν. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Βάζοντας την πάντα προς στιγμήν την ομάδα του, ψήφισε κόμμα. Πού είστε ρε παιδιά? Πού είστε ρε παιδιά? Θα μας στείλετε πάλι μηνύματα στα κινητά όταν έρθει η στιγμή? Θα τολμήσετε να βγείτε μετά έξω? Εγώ δεν μιλάω ούτε για βία, ούτε για πεσήματα, ούτε για τίποτα. Το διευκρινίζω γιατί ξέρουμε εδώ και λίγες μέρες μας μετράνε και την κουβέντα. Ζητάνε τις εκπομπές ηχογραφημένες αν θα πούμε. Προσέχετε κι εσείς πώς μιλάτε. Όχι, σε εμάς δεν είχαμε περιστατικό. Γενικότερα λέω. Αλλά όταν λες οπλίζουν το χέρι του Παοκτσή, μέσα σε εισαγωγικά το οπλίζουν. Για να σηκώσει τη γροθιά του και να βροντοφωνάξει. Απλά είναι τα πράγματα. Είμαστε πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Γουστάρουμε τόσο πολύ που για μία ακόμα φορά δεν μας μετράτε σωστά και δεν μιλάω, το είπα και χθες, αριθμητικά, αλλά από πλευράς νοοτροπίας, από πλευράς DNA, από πλευράς χαρακτήρα, από πλευράς ψυχής, καρδιάς, μυαλού που είναι τόσο διαφορετικό από το δικό σας. Όλο αυτό το δικό μας. Γι' αυτό δεν μπορέσετε ποτέ να το καταλάβετε, γι' αυτό δεν μπορέσετε ποτέ να το αγγίξετε και να το πιάσετε. Πόσο πόνο τελικά αυτά τα δύο ντάμπλ. Πόσο πολύ ενόχλησαν. Και να είσαι τώρα γάβρος. Να είσαι τώρα γάβρος. Γάβρος, όχι ουρά του Μαρινάκη. Να είσαι Ολυμπιακός και να βλέπεις όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που αισθάνονται ντροπή από αυτούς? Υπάρχουν κάποιοι που αισθάνονται ότι πάνε να τους πάρουν να προτάρουν στα χαρτιά? Υπήρχε συμφωνία τέτοια πριν τις εκλογές? Βοήθησέ με να βγω και εγώ μετά ό,τι θέλεις? Γιατί μέχρι τώρα η στάση του Πρωθυπουργού είναι δεν ασχολούμαι καθόλου, παιδιά. Μη με ζαλίζετε με αυτά. Πάρτε το παιχνίδι και παίξτε ρε παιδιά σε μια γωνία με το ποδόσφαιρο. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Σε λίγες μέρες είναι η δίκη αταστημένα, τον 28. Ασχολείται κανένας? Όχι, βέβαια, γύρισε εδώ. Στον κακό ΠΑΟΚ. Και διαβάζουμε χθες πρωτοσέλιδα για βρώμικους. Εμείς είμαστε οι βρώμικοι. Εμείς. Και μας πιάνουν στο στόμα τους αυτοί. Αυτοί οι οποίοι είναι οι καθηγητές της βρωμιάς. Οι ιδρυτές της λαμογιάς. Της πιο σάπιας συμπεριφοράς που υπάρχει. Αυτοί μας κουνάνε το χέρι. Το οποίο χέρι τους είναι βουτυγμένο μέσα στο βόθρο. Και ολόκληρο το σώμα τους. Και λες τι έγινε ρε παιδιά. Πού πήγαν οι μάρτυρες του Νούρ 1, πού πήγαν ένας μετά τον άλλον περονόσπορος, τύφος, πού πήγαν, τι έγινε, οι δράστες, οι δολοφόνοι του Τζίλου κυκλοφορούν ελεύθεροι, καμένα αυτοκίνητα, καμένοι φούρνοι, πεσήματα, απαγωγές. Εγώ δεν είπα ποιοι το έκαναν, περιμένουν τώρα να πω ο τάδε, ε, όχι, αλλά λέω. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Και μην μου πείτε ότι είναι άσχετα με το ποδόσφαιρο. Αυτά συμβαίνουν. Και ο προβολέας πρέπει τώρα να γυρίσει πού? Να γυρίσει εδώ. Ποιοι Big Four? Σε έκανε κουδούνια στους Big Four που πήγες και τα διάβαζες από μέσα. Και μετά πρέπει να εξηγήσουμε. Εσείς κύριοι της UEFA και της FIFA που ήρθατε και είπατε όχι εμπριστικές δηλώσεις, όχι, ασχολείστε καθόλου με αυτά που γίνονται. Με τις στημένες επιτροπές, με τις πλεκτάνες, με αυτή την τραγική ιστορία. Γιατί είναι τραγική η ιστορία αυτή. Το πω δηλαδή, είναι και κακοστημένη. Τι περιμένατε χθες, δηλαδή, ο κόσμος του ΠΑΟΚ να βγει
και να πει «Α, τι ωραία, δεν πέρασε, δεν μας ρίχνουν τελικά, βέβαια, τέλεια, μια χαρά». Σοβαρά μιλάτε. Περιμένατε, δηλαδή αυτό έτσι, προφανώς έτσι έχουν μάθει αυτοί τόσα χρόνια να αλλάζουν οι νόμοι για την πάρτη τους και να σώζονται από υποβρασμούς, από χρεοκοπίες, από αφανισμό, έτσι είχαν μάθει. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε μάθει έτσι. Και δεν γουστάρουμε και δεν θέλουμε καμία χάρη από σας. Απολύτως. Βασικά δεν θέλουμε να βλέπουμε καν τα μούτρα σας, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να ξεφύγω, άμα από κι άλλα. Αυτή είναι η κατάσταση. Από την αρχή αυτό ήταν. Φτιάχνουμε μια ιστορία, λέμε ότι υποβιβάζουμε, τους κάνουμε και μια χάρη για να γυρίζουν όλοι και να λένε «Να, είδατε, ρε, η κοιλίδα πάνω σας, όχι πάνω μας». Το καταλαβαίνει ακόμα και ένα παιδάκι αυτό που κάνατε. Και τώρα μην περιμένετε βέβαια, τι θέλετε να πούμε. Α, τι ωραία! Και πείτε μας πόσους βαθμούς δηλαδή πρέπει, πόσους θέλετε για να είστε ήρεμοι. Πόσους, την άλλη φορά αφαιρέσετε 15 βαθμούς από την ειδική βαθμολογία. Την άλλη ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα με μείον 6, την άλλη με μείον 3 και το πήραμε. Την άλλη μας το κλέψατε στα χαρτιά. Τόσο πολύ, τόσο πολύ πια, τόσο πολύ, τόσο. Μάργες, εδώ είμαστε. Να ξέρετε, αυτά γουστάρουμε εμείς. Με αυτά ζούμε, αυτά μας τρέφουν, αυτά βάζουν οξυγόνο στο πνευμόνι μας. Φοβάμαι μόνο όταν είμαστε εν υπνώση. Όταν γινόμαστε πλαδαροί, όταν είμαστε σε μια φάση, όχι εντάξει, αυτό φοβάμαι μόνο. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να μας νικήσετε. Να μας αφήσετε να είμαστε σε μια ψιλονιρβάνα. Τώρα που μας βάλατε στην πρίζα, τώρα που τσιτώσαμε όλοι πάλι, τώρα που οι σφιγμοί στο λαιμό, στα χέρια, στις φλέβες χτυπάνε σαν τύμπανα. Τώρα, μα τώρα είμαστε ακριβώς εκεί που είμαστε πάντα. Το λέω και για κάποιους δικούς μας. Να, πήραμε τα πρωταθλήματα και αλλάξαμε. Τι αλλάξαμε ρε παιδιά. Αυτό έλειπε να ζητήσουμε και συγγνώμη, δηλαδή πανηγυρίσαμε ας πούμε. Γιατί και αυτό το άκουσα. Άρα είμαστε σε επάλξεις, είμαστε δυνατοί. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, να ξέρετε. Να ξέρετε. Και αύριο θα είμαστε όλοι στις 6 εκεί. Όλοι. Όποιος νομίζει ότι πάνε να τον κλέψουν πάλι, όποιος νομίζει ότι παίζουν με την νοημοσύνη του, με την αγάπη του, με τη ζωή του. Γιατί το θέμα εδώ δεν είναι απλά μια ομάδα. Δεν είναι ότι προσπαθώ να το εξηγήσω σε κάποιους. Δεν είναι ότι ένα πρωτάθλημα. Να! Σι και με καντάρ το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα? Εδώ πρόκειται για κλοπή των ονείρων μας, της ζωής μας, ότι καταπατάτε η κάθε ανθρώπινη νοημοσύνη, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, έχουν αλώσει τα πάντα. Αυτά, χορηγούς δεν είπα καν, τους ξέρετε, εδώ είναι, θα τους πω στο τέλος. Και αυτοί δεν θέλουν να τους λέω όταν είμαι έτσι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα χέμε. Πάμε αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. 5 γραμμές 2310-287-888. Ασπρόμαυρη η γιορτή χθες του ΨΑΤ. Εκεί που βραβεύτηκαν πολλοί ασπρόμαυροι. Ήτανε στην κορυφαία εντεκάδα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Στην κορυφαία εντεκάδα ήταν ο Βαρέλα, ήταν ο Πασχαλάκης, ήταν ο Αντελίνο Βιερίνια και μάλιστα ο Πασχαλάκης και ο Βιερίνια κατέκτησαν τα βραβεία του καλύτερου Έλληνα τερματοφύλακα. Εξακολουθώ και το πιστεύω και σήμερα ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας και του καλύτερου ξένου για τον Βιερίνια. Η πλάκα είναι ότι ο Βιερίνια έγραψε βραβείο ως καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής Super League. Εγώ βέβαια δεν νιώθω καθόλου ξένος και αυτό οφείλεται στην Ελληνίδα γυναίκα μου και φυσικά σε όλους εσάς που μου δείξατε την αγάπη σας από την πρώτη στιγμή που έφτασα στη χώρα σας, παύλα μας. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, ευχαριστώ πραγματικά για όλα αυτά τα χρόνια. Ξένος
Τι είναι αυτό, ρε? Ακριβώς αυτό. Αντρέ, μπροστά εσύ. Το ξέρετε. Τι έγινε, το ξέρετε τι γίνεται. Το ξέρετε τον τρόπο. Εσύ θα είσαι μπροστάρης στην αντίδραση που πρέπει να βγάλει η ομάδα. Σαρώστε τους, μην τους αφήνετε σε κλωρό κλαρί μέσα στα γήπεδα. Εκθέστε τους. Ντροπιάστε τους μέσα να μην ξέρουν από πού να φύγουν. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Θοδωρή μου. Έλα. Κάνουμε και σε αυτές σήμερα. Μπράβο, φίλε. Άλλους πέντε έχεις αδειάσει, να ξέρεις. Λοιπόν, σε αυτό το μπάχαλο που γίνεται, δύο πράγματα χρειάζονται, Κωστή. Πρώτον, ψυχραιμία και δεύτερον, σωστή αντιμετώπιση. Συμφωνώ και στα δύο. Συμφωνώ και στα δύο. Όσον αφορά, έχω να κάνω κάποια ερωτήματα. Γιατί ήταν η δουλειά μου, ας πούμε, ναι, σε σχέση με τις τράπεζες. Το βασικό της επιχείρημα ήταν ότι έγινε μια μεταφορά 6,7 εκατομμυρίων από το ενσό του Ιβάν, σωστά? Ναι. Λοιπόν, άρα έγινε άρση τραπεζικού απορρίτου. Για να το προσκομίσουν αυτό, ναι, το, ναι, στοιχείο. Προφανώς, ναι. Σωστά. Λοιπόν, άρση τραπεζικού απορρίτου, κύριε, για όσους δεν ξέρετε, που κάνετε τους παντογνώστες, γίνεται μόνο σε δύο περιπτώσεις. Αυτό έμαθα 30 χρόνια. Γίνεται μόνο σε τρομοκρατικές ενέργειες, όταν αφορά τρομοκρατική ενέργεια, εγκληματική ενέργεια, παράνομα έσοδα από μαύρα λεφτά, ας πούμε, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Πουθενά αλλού. Ναι. Πουθενά αλλού. Ας μας πούνε με ποιο τρόπο πήραν τα παραστατικά, πήραν τα αντίγραφα από τις τράπεζες και τα πήγαν στα δικαστήρια. Με ποιο τρόπο. Πολύ ενδιαφέρον θα είχε να μας πούνε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις ότι έχει μπει χέρι παράνομα. Φωνάζει από μακριά. 100%. Δεύτερον, έχουμε δίκαια τα στημένα. Έτσι. Για τα στημένα υπάρχει χρηματισμός. Ο χρηματισμός είναι κακούργημα. Ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετικές οι κατηγορίες. Εντελώς διαφορετικές οι κατηγορίες. Και ένα τρίτο, Κωστή, που ήθελα να πω, να μην σου κρατάω τη γραμμή. Είχα ένα φίλο επιχειρηματία που μου λέγε, Θοδωρή μου λέει, εγώ τους πληρώνω όλους χρυσάφι. Τους υπαλλήλους μου, τους πολιτές, τους διευθυντές, τους πάντες. Ξέρεις ποιο πληρώνω, μου λέει, πολύ καλά. Τριπλάσιο μισθό, το δικηγόρο. Το δικηγόρο, Μάλιστα. Το δικηγόρο του πληρώνω, μου λέει, τριπλάσιο από ό,τι πληρώνω τους άλλους. Και θα το πω, να το ακούσουν κάποιοι, φέρτε πίσω τον Μπάμπη, τον αποστολίζετε χθες. Χθες. Τον ακούω, φίλε, στα ραδιόφωνα και πραγματικά μένω άναυδος από τον τρόπο του. Χθες. Φέρ τον Σαββίδη, φέρ τον Ιβάν Σαββίδη χθες. Καλή χρυσή και ο Μπύρμπας και ο Προστολή και ο Μπύρδας, μια χαρά άνθρωποι είναι. Αλλά φέρτε τον Πάπη τον Αποστολή χθες. Να βγάλει το κάρο από τη λάσπη. Έγινε, Θοδωρή μου. Αυτά έκανα από σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, Γιώργη μου. Χώρια από καλό δικηγόρο και καλό λογιστή. Ναι. Αυτά μου λέει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Αυτά τα δύο, λογιστή καλό και δικηγόρο καλό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και ξεκινάνε και αρχινάμε τώρα και λέμε τα δικά μας. Χθες συνέδρια για να παρακολουθήσω όλα τα συμβάν και τα λοιπά, μία ξανθιά γλάστρα έχει πετάξει τέτοιο χαμόγελο. Όταν γύρισε και είπε ότι ναι, δεν θα επιβεβαστεί, αλλά θα τιμωρηθούν με αφαίρεση 3 έως 10 βαθμών. Α, και γελούσε κιόλας. Ναι. Και εμφανίζεται και ένας ο οποίος πρέπει να είναι δικηγόρος, φορώντας μια κόκκινη γραβάτα. Ναι. Το ίδιο και αυτό σε ένα σατανικό χαμόγελο με 3 έως 10 αγωνιστικές. Μάλιστα. Βγάζουν τον καθένα, τώρα πετάει την παπαριά του, έτσι. Καθένας. Ναι. Και τώρα θα σας δείξουμε το τι είπαν οι Θεσσαλονικείς. Μας δείχνουν 10 Θεσσαλονικείς και οι 10 ήταν κατά του ΠΑΟΚ. Α? Είναι ντροπή. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν θα με κλείσω άλλο πλάκα. R3, R3. Ευτυχώς, παιδιά, όσοι μας ακούτε, υπάρχει ένα κανάλι τηλεοπτικό τόπεν. Τουλάχιστον την ώρα των ειδήσεων, βάλτε τον, ανέβει η καρουματικότητά τους. Σε ποια χώρα ευρωπαϊκή, πολιτικός ή πρωθυπουργός παίρνει το μέρος μιας ομάδος, γυρίζει και λέει ότι το τάδε πρωτάθλημα, το τάδε κύπελλο ήταν επέτσινο και το ένα ήταν της Λίμνης.
πουθενά σε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν υπάρχει αυτός ο εκβιασμός που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης χθες, καθερώντας τον Ζαγοράκη. Mm. Όχι, έστειλε και μήνυμα στους υπόλοιπους, δηλαδή, να ξέρετε ότι άμα κουνηθείτε, αυτό είναι. Εάν αυτή είναι παντελονάτη, παραιτηθείτε κύριε, φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, γίνεται ανεξάρτητη. Ακόμα θα περιμένουμε. Ναι, θα σας ψηφίσουμε. 29 και... λέει το ημερολόγιο, Γιώργο. Ναι, το ξέρω. Την επόμενη φορά στις εκλογές θα σας ψηφίσουμε. Εάν ακολουθήσετε και κάνετε... Την Πάπια δεν πρόκειται να πάρει ούτε μία ψήφο από έναν Θεσσαλονικιό. Γεια σου Γιώργο μου. Αύριο παιδιά, ναι, θέλει προσοχή. Εκεί θα είμαστε. Το δεξί μας το χέρι να προσέχει το αριστερό. Εκεί θα είμαστε. Τα μάτια μας 14. Έγινε, λέμε, Κώστα μου. Φιλιά. Υπάρχει πιο τρανταχτή απόδειξη ότι όλο αυτό ήταν στημένο από το ότι βγάλαν για πρώτη φορά η ΕΕΑ συνεδρίασε Δευτέρα. Όλα τα χρόνια, όλες οι εκδικάσεις, όλες οι αποφάσεις βγαίνουν Πέμπτη. Τη βγάλαν Δευτέρα και τη βγάλαν 6 ώρα. Δηλαδή, στην ουσία έλεγαν στον κόσμο ο οποίος εκείνη τη στιγμή έμαθε ότι η ομάδα αποφασίστηκε να την υποβιβάσουν, εκείνη την ώρα πείτε μου. Πείτε μου εκείνη την ώρα. Δεν τον έβαζε στη διαδικασία να τα διαλύσει όλα. Κι όμως ο κόσμος για μία ακόμα φορά έδειξε συγκλονιστική εγκράτεια. Έδειξε τρομερή ωριμότητα, γιατί καταλαβαίνει σε τι χαντάκι πάνε να τον ρίξουν, σε τι μονοπάτι πάνε να τον βάλουν. 6 ώρα η απόβαση. Την ώρα που ο κόσμος είναι στο γήπεδο. Να τρελαθεί ο κόσμος, να σπάσει, να κάψει αυτά και να πούν «Νάτι! Ορίστε! Αυτή είναι!» Έτσι αλλιώς φάει και μείον 5 για τα επεισόδια. Φάει και μείον 5, φάει και μείον 8 και μείον 15. Πείτε μας ρε παιδιά. Πόσοι χρειάζονται, πείτε μας τους βαθμούς. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Αλλώς το φιλάρετο. Αλλώς τον. 24 ώρες Κωνσταντίνε. Από τη Δευτέρα το πρωί μέχρι την Τρίτη το πρωί έγιναν τόσα πράγματα μέσα από το κράτος. Ναι. Δεν γίνονται σε 24 χρόνια. Ακριβώς. Δηλαδή, συνεδρίασαν 500 σελίδες, κάθισαν και τις κουβέντιασαν μεταξύ τους. Αποφάσισαν, ενώ κανονικά η απόφαση βγαίνει μαζί με το αιτιολογικό και μετά από μέρες. Όμως αυτοί, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, έπρεπε να βγάλουν και την ανακοίνωση. Εντελώς συμπτωματικά την ώρα που είπε. Flash Gordon. Μιλάμε, μπράβο. Τα παιδιά είναι η ταχύτητα του φωτός. Έτσι, ναι. Δεν είναι, είναι υπεράνθρωποι, Σούπερμαν. Συνέθεσε, βάλε μέσα αυτό ότι άλλαξαν και την επιτροπή. Βγάλαν δύο, φέραν δύο πειραιώτες μέσα, όλα αυτά. Ναι, να δικάζουμε, το να βγάλουμε. Το παιδί που δεν μιλάει ποτέ, το παιδί μίλησε μετά. Μίλησε. Είπε ότι εγώ συμπονώ. Ήταν συμπονετικό το παιδί. Μετά έβγαλε ανακοίνωση ο εχθρός του Αυγενάκη, ο Ολυμπιακός, ναι, εναντίον του. Ναι, καλά παιδιά, πραγματικά. Το σενάριο είναι τόσο κακοστημένο. Τόσο κακοστημένο. Πρέπει να πάρουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας πρώτο και με βραβείο από μακράν. Αλλά το θέμα είναι ότι συνεχίστηκε μέχρι την Τρίτη το πρωί το ελληνικό κράτος, η κυβέρνηση κατάφερε, σύνταξε ολόκληρη τροπολογία και την κατέθεσε κιόλας. Για να ψηφιστεί κατεπήγοντος. Δηλαδή, ναι, δηλαδή κατεπήγοντος. Αυτό όλο μέσα σε 24 ώρες. Ναι. Κατεπήγουσα με κατεπήγουσα διαδικασία. Και θέλουμε έναν ολόκληρο χρόνο να συνεννοηθούμε με τον Καφτατζόγλιο για να μας το παραχωρήσουν και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να συνεννοηθούμε. Και θέλουμε 20 ολόκληρα χρόνια για ένα, για 7 για μια ευθεία. Χιλιόμετρα μετρό. Για μια ευθεία. 20 για μια ευθεία. Οι 7 χιλιόμετρα, 20 ολόκληρα χρόνια και δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτά όλα μέσα σε 24 ώρες. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό μεθοδευμένο, ποιος την ευχή είναι. Γιατί αν μπορεί να λειτουργήσει έτσι τόσο γρήγορα το ελληνικό κράτος, εμείς τώρα θα ήμασταν καλύτεροι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ήταν όλα έτσι, τόσο γρήγοροι και τόσο αποφασιστικοί. Βέβαια. Ας τα δει λίγο καλά και καθαρά αυτός ο βουλευτής που ζει εδώ σε αυτή την πόλη, για να καταλάβει ότι εμείς δεν είμαστε
έτοιμοι να συνεχίσουμε τον ύπνο μας. Έχουμε ξεχωρίσει τα πράγματα, 100%. Ξέρουμε ποιος είναι από ποια μεριά και θα πρέπει να πάρουν το μέρος ή το δικό μας ή τον άλλον. Δεν υπάρχει στη μέση εδώ. Ούτε χαδάκια, ούτε αγκαλίτσες, ούτε φυλάκια, ούτε τα δυο πόδια σε δυο βάρκες. Ή στη το δική Σάββατο, μας βάρκα, λοιπόν, είτε στην άλλη. Δεν πάει εκεί πέρα να μιλήσει με τον ΑΣ, δεν είναι ότι θα είναι στη μέση. Να το πούμε, και αυτό ότι κάλεσαν, ο ΑΣ κάλεσε στο παλατάκι όλους τους βουλευτές, έτσι, για να τους πει δυο λογάκια, όχι για τίποτα άλλο. Όχι, και να επιτέλους να μιλήσουν, γιατί μέχρι τώρα έχουν βάλει τσιρότο στο στόμα τους. Για να δούμε. Να μας πούνε ξεκάθαρα από ποια μεριά βρίσκονται. Μπορούν να είναι στη μέση. Γίνεται να είναι στη μέση. Φιλάρετε, το από το ποια πλευρά βρίσκονται, το φωνάζουν εκοφαντικά με τη σιωπή τους. Ακριβώς. Εκοφαντικά αυτό... χρειάζεται δηλαδή να πεις, α, ορίστε ο άλλος. Έφυγε ο Ζαγοράκης, φεύγω. Θα κάνουν κολοτούμπα όμως, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, δεν θα την κάνουν τότε την κολοτούμπα. Τώρα θα ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Αυτό είναι όλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την. Καλημέρα. Τι κάνεις. Καλά. Α, τώρα. Σε μπέρδεψε, έλα. Από την Ξάνθη. Έλα, Θάνο, έλα. Έλα, δικηγόρο μου, τώρα σε κατάλαβα. Θα λοιπόν στο πρώτο Κροατή, για να γίνει άρση τραπεζικού απορρίτου, χρειάζεται εισαγγελική παρέμβαση με αιτιολόγηση, η οποία δεν υπάρχει. Ναι. Άλλη μια παρανομία, έτσι. Άλλη μια λοβιτούρα, μια λαμογιά. Είναι, Κωστή, οτιδήποτε είναι μέσα στην τράπεζα είναι τραπεζικό απόρριτο. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε τραπεζικό απόρριτο αν δεν υφίσταται ένομο συμφέρον. Mm. Και πρέπει ο εισαγγελέας να αιτιολογήσει για ποιο λόγο το χρειάζεται το τραπεζικό. Ακριβώς. Προφανώς, εδώ λοιπόν που έγινε η λοβιτούρα, η απάτη, η παρανομία, αυτός ο οποίος τα ζήτησε είναι πάρα πολύ σημαντικός και πολύ δυνατός για να προσπεράσει τις νόμιμες διαδικασίες και να βάλει χέρι σε απόρριτα έγγραφα. Σωστά, τα λέω εγώ άσχετος. Με τα νομικά. Μάλιστα. Πολύ σωστά, δεν χρειάζεται. Και όπως είπα και χθες, Κώστη, όλο το πράγμα γίνεται για τρεις συγκεκριμένους σκοπούς. Και το λέω αυτά σωστά, αν θες, σου λέω και το ονοματεπώνυμό μου για να μην έχει... Δεν χρειάζεται, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται. Έλεγχος της ΕΠΟ. Σου είπα, η ΕΠΟ είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα που την πιάνεις φιλενάδα. Αυτή τη φιλενάδα δεν τη μοιράζεις με κανέναν. Βγάζεις γούστα μόνος. Μαζί της. Ένα αυτό. Δεύτερο. Έχεις λοιπόν να πεις ότι εγώ πλέον έχω επιστρέψει πλέον δυνατός. Και πλέον κάνω εγώ το κουμάτο. Ξανά. Στο στρουμφοχωριό που λέγεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και τρίτον, θες να γονατίσεις ομάδες οι οποίες πάνε να σηκώσουν το κεφάλι. Σωστό. Όταν σηκώσετε κεφάλι, δείτε τι σας περιμένει. Ακριβώς. Όλο αυτό που λες, να γίνει τώρα τι δηλαδή, ορίστε, έτσι θελικά και τελείως νταβατζίδικα, να αφαιρέσω βαθμούς και πάλι, να φτιάξω επιτροπές, να φτιάξω ντεμεκ νόμους, να τους αναιρέσω, δηλαδή κάνω ό,τι γουστάρω αυτό. Το βλέπετε, αυτό γίνεται. Ολυμπιακή, περίμενε λίγο. Όταν βγήκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι Ολυμπιακοί... Πανηγύριζαν. Πρώτοι που πανηγύριζαν. Πανηγύριζαν. Τελείωσαν. Μα γι' αυτό πανηγύριζαν. Μα περιμέναμε όλοι ότι θα γίνει, ότι θα υπάρχει μια μεροληπτική διάθεση. Αυτό το πράγμα που ζούμε, έτσι, δεν νομίζω ότι το φαντάζονταν κανένα σε τέτοιο βαθμό. Τόσο ακραία παρέμβαση. Μα εδώ ο άλλος έχει γίνει φίλε η ουρά. Άλλος κυβερνάει, άλλος δηλαδή... Όχι απλώς έχει γίνει η ουρά. Οι Ολυμπιακοί κάτω λένε φάσος, εμείς πλέον κυβερνάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Να μην πιάνω και τη γραμμή. Έγινε, Θανάση μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, δικηγόρε μου. Γεια. Παρακαλώ. Έπεσε εδώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Έλα, Κωστή, εγώ είμαι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω χρόνια να πάρω. Είσαι ο. Θα με λες Πρίγιο. Πρίγιο.
Θα γυρίσεις. Ήμουνα φανατικός οπαδός του Μπρίγκεβιτς. Και εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ, φίλε. Και όλοι με φωνάζουν Μπρίγιο. Τον ανιψιό μου στην Μπάτρα παίζει μπαλίτσα. Έτσι το φωνάζουν. Το Θανάση. Λοιπόν, Θανασάκι. Για πες. Λοιπόν, Κωστή, δεν είπαμε τίποτα για τις ανακοινώσεις της ΣΥΡΑΣ 7 που. Τι να κάνω. Και αλλάξε τους νόμους. Καλά, το εντάξει, κύριε. Ούτε καν να αναπαράξω. Όπως και του Super 3. Εντάξει, ούτε καν ασχολούμαι, φίλε, πραγματικά. Που πήραν καθαρά το μέρος του Γαύρου. Αυτό τώρα το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κάτι. Σου προκαλεί έκπληση. Σου προξενεί, ας πούμε, κάποια. Δεν το περίμενες. Εντάξει, τότε τι. Τι θέλετε να διαβάζω εγώ τώρα τις ανακοινώσεις του. Τις 7 και του Super 3, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει άλλους που τις διαβάζουν. Έχετε. Υπάρχει δυνατότητα. Ένας τρόπος που θα τους κάνουμε να πονέσει. Εγώ πιστεύω, εσύ που είσαι και δημοσιογράφος και έχεις τα μέσα, λέγει κάθε μέρα για τον Ουρουάν, για τον για τα στιμένα, για κάθε το... Κάθε μέρα, δεν υπάρχει εκπομπή να μην αναφερθούμε. Βέρεια Ολυμπιακός, για τον Φούρνο, για τον Κωνσταντινέα, λέγεται κάθε μέρα. Δεν υπάρχει καμία εκπομπή, άμα πιάσει και τις ακούσεις, που να μην κάνουμε μία αναφορά, είτε στο Τζίλο, είτε στον Ουρένα, είτε στο Καμένο, κάθε μέρα. Χωρίς, ξέροντας βέβαια, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει καμία απόφαση δικαστηρίου. Μα δεν κατηγορούμε εμείς κάποιον, δεν λέμε ονόματα. Είπα εγώ, στη μία πλευρά είμαστε εμείς και στην άλλη είναι όλα αυτά. Τώρα, το ποιος χτύπησε τον Τζίλο, το ποιος ήταν ο καπετάνιος στον Ουρένα, το ποιος βάζει να τραμπουκίζουν τους δημοσιογράφους ή να χτυπάνε τους διαιτητές ή να καίνε φούρνους ή να καίνε αυτοκίνητα. Αυτό, ή να απαγάγουν δημοσιογράφους. Αυτό δεν μπορούμε. Εγώ δεν μπορώ να το πω, φίλε. Κανένας σας δεν μπορεί. Μάλλον εσείς μπορείτε γιατί είστε ανώνυμοι, αλλά εγώ δεν μπορώ γιατί θα μας κλείσουν όπως είμαστε κατευθείαν. Το καταλαβαίνετε, θα τρέχουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Φαντάζω τώρα, εγώ κάθε πρωί μπαίνω και διαβάζω έτσι, όλα τα πρωτοσέλιδα. Ναι, έτσι. Φυσικά. Φαντάζω τώρα, παράδειγμα η Φόρτσα τώρα, ας πούμε, να έχει κάθε μέρα πρωτοσέλιδο να τελειώνουν οι υποθέσεις. Τι να γράφει, Νουρουάν, να γράφει Τίλος, να γράφει Ολυμπιακός Βέρεια. Να τα γράφει όλα αυτά. Ακριβώς. Κάθε μέρα να τα βλέπουν στα μούτρα τους. Κάθε μέρα. Ένα πολύ ωραίο. Αυτό γίνεται. Αυτό κάνουμε. Η Φόρτσα δεν είναι καθημερινή, αλλιώς θα το έκανε. Στα φύλλα της, τις δυο φορές που βγαίνει, το ξέρεις. Γιατί όπως έχω πει είναι. Να σε καλά. Πριν να παίρνεις πιο συχνά, να μην ξανακάνεις τώρα χρόνια να πάρεις. Εντάξει. Μια χαρά τα είπες. Να σε καλά, να σε καλά. Έχω πει κι άλλες φορές. Εδώ δεν κρίνουμε κανέναν για το πώς μιλάει, για το ποια είναι τα ελληνικά του. Για το αν είναι, αν έχει εφράδια, οτιδήποτε. Είμαστε μια παρέα. Δεν δίνω εγώ που είμαι ο αρχιμάστορας, να πούμε, του Ζουμουσού, δικαίωμα σε κανέναν να λιδωρήσει, να κατηγορήσει οτιδήποτε. Το λέω για κάποιους που, έτσι, κανένας δεν είναι ανώτερος από την παρέα. Ούτε καν εγώ. Κανένας. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Θα υπάρχει κάποιος που τα λέει έτσι, κάποιος που τα λέει αλλιώς. Το λέω και για αυτούς που μπαίνουν να κριτικάνουν, κάποιους που κάνουν ορθογραφικά λάθη ή που γράφουν γκρίκλεις. Έτσι μπορεί ο άλλος. Έτσι. Αν δεν έχω εγώ πρόβλημα που είναι δική μου η σελίδα, ο αθλητήριος, γιατί να έχεις εσύ. Και γιατί νομίζω ότι μπορείς να τον κριτικάρεις τον άλλον επειδή κάνει ορθογραφικά. Τι να κάνουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να τον βάλω σε διαγωνισμό ορθογραφίας, ούτε πάνε να τον περάσουμε φιλόλογο. Θέλει να εκφράσει αυτό που έχει μέσα του. Άρα. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Τον προγιούτρο Αντώνη. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Έλα, Αποστόλη μου, εσύ κλείνεις την πρώτη ώρα. Έλα, Γκόραν. Βρείτε παιδιά και βάλτε χθες 10 με 12, χθες το πρωί μετά, 10 με 12, έχει η Έρα Σπορ μία εκπομπή με τον, πώς το λέμε, τον Πάπη του τον Παπάζογλου, έτσι, ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Λοιπόν, ήταν του Παναθηναϊκού ο κοντός, ναι. Και ο ψηλός. Όχι ο ψηλός, τέλος πάντων. Ο γάτας, τι. Όχι, αλλά ο γάτας είναι για πολλές. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Πρόσεχε τι λες. Μεταφορικά το λέω, ναι. Εντάξει. Πρόσεχε, αγόρι μου, γιατί είμαστε σε πολύ πονηρούς καιρούς. Μας ακούνε οι δικηγόροι τους. Να ξέρεις, τους στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Είναι για πολλά, για πολλά φιλάκια και χαδάκια. Ναι. Τα φιλιά μας. Ανερώ το προηγούμενο. Λοιπόν, και έχουνε καλέσει
και μιλάει στον αέρα, βρείτε σας παρακαλώ την εκπομπή. Και μιλάει στον αέρα η μία από αυτή που είχε ο, πώς το λένε, η κυρία που είχε ο Μαϊρίς. Η Μαρούπα, η Μαρούπα. Η Μαρούπα, αυτή τη Μαρούπα. Λοιπόν, η οποία είπε το εξής. Λέει εγώ δεν μπορώ λέει να βάλω τη χώρα να διχαστεί επειδή το θέλουν κάποιοι. Η απόφαση που βγήκε, και δεν είναι απόφαση λέει, είναι η σύγκριση. Ναι, η σύγκριση. Εγώ λέει ψήφισα για την αθωότητα του ΠΑΟΚ, αλλά μειοψήφισα. Έχω πει εντωμεταξύ ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε απόφαση και καταδικαστική οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, ενώ εκκρεμούν άλλες υποθέσεις για στημένα, για τέτοια, για το ένα, για το άλλο, γιατί θα αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ αν το καταδικάσουμε. Ενώ εκκρεμούν υποθέσεις άλλες που πρέπει να βγουν πρώτα και να δικαστούν. Επίσης, έχω ακούσει και φτάνουν στα αυτιά μου ότι τις μετοχές του Άρη τις έχει ο Ολυμπιακός. Το είπε, βρείτε το, σας το λέω αλήθεια. Βρείτε αυτό που έχει πει, ότι ο Ολυμπιακός έχει του Άρη τις μετοχές και έχει πρόβλημα με πολυδιοκτησία και συνδιοκτησία. Ναι. Και για την Νόβα είπε, και για την Νόβα μου είπαν και ότι για είπε. Την Νόβα είπε, ναι. Λοιπόν, έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Και λέω εγώ τώρα, γι' αυτό λοιπόν δεν υποβιβάζουν το ΠΑΟΚ. Γιατί αν υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, θα πρέπει να υποβιβαστούν και αυτοί ρε παιδιά. Οι ίδιοι. Μα, και εσύ τι λες, τον νόμο τον, νόμο τον κάνουν τώρα, την τροπολογία την περνάνε για τον ΠΑΟΚ λες. Για μας την περνάνε. Όχι βέβαια. Τους εξυπηρετεί κιόλας. Τους εξυπηρετεί κιόλας που θα πούνε είδατε. Είδατε. Σας σώσαμε. Δεν σας ρίξαμε. Φάτε μείον 5. Φάτε μείον 10. Κατάλαβες. Η ανακοίνωση λοιπόν του τέτοιου της Νέας Δημοκρατίας, του ανθρώπου της Νέας Δημοκρατίας που είπε για αυτά τα πράγματα, έγινε κατόπιν αυτό που είπε η Μαρούπα. Ναι. Δε βέβαια. Βέβαια. Έτσι, αυτό έγινε γύρω στις 11, ο άλλος βγήκε γύρω στις 9. Μάλιστα. Ναι. Τα ακούνε όλα λοιπόν. Γελάει ο κόσμος είναι. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Λέμε. Λέμε παιδιά από τα νεύρα μας. Από τα νεύρα μας. Αύριο 6 ώρα στην Καμάρα. Ακόμα κι αν είστε εργαζόμενοι, ακόμα κι αν δουλεύετε, βρείτε 5 λεπτά να λέτε ότι ήμουνα εκεί. Πέρασα και ήμουνα εκεί, πήγα, άφησα μια ανάσα, έδωσα μια φωνή, ένα λαρίγκι και έφυγα. Αυτό έχω να σας πω. Η ευκαιρία να δείξουμε το πόσο ενωμένοι είμαστε, τι οικογένεια είμαστε. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ, γεια σου Αποστόλη, φιλιά, γεια σου Γκόραν, γεια σου Γκόραν. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, αφήστε σας παρακαλώ τις γραμμές, αφήστε λίγο τις γραμμές γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, να πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε άλλη ομάδα και είναι παντελονάτος, το έχω πει πολλές φορές, ούτε φίλος μας είναι, ούτε σύμμαχος είναι, ούτε τίποτα. Όμως, όπως όταν ξέσκιζαν όλοι το σαβίδι για το βγαλμένο μπουφάν και τη φωτογραφία, ήταν ο μόνος που είχε τα παντελόνια και τα καμπανέλια να βγει και να πει, να μιλήσει υπέρ του Ιβάν, μιλάω για το Δημητράκη Γιαννακόπουλο, χθες έβαλε χτύπημα στο διαδίκτυο και έγραψε «Η Βόρεια Ελλάδα βράζει». Πού να δείτε τι έχει να γίνει στη Νότια Ελλάδα μόλις βγουν οι κοροϊδίες σας. Very soon. Έγραψε το ένα και το άλλο. Έβαλε ένα μπαρμπαδέλι να πούμε που κάνει εμετό και δείχνει απέχθεια και έγραψε κυβέρνηση Ολυμπιακού. Δεν τα γράφει ο Φίτσουλας, τα γράφει ο Πανίσχυρος Γιαννακόπουλος. Ο Πανίσχυρος Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θερμή παράκληση. Μην καλείτε άλλο, γιατί βλέπω να βοσβήνουν 4 λαμπιόνια. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε, να σας δώσω γιατί τώρα θα στριμωχτούμε με το χρόνο, να έχετε όσο χρόνο θέλετε. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίος προορισμός για τα ηλεκτρικά σας, 52 χρόνια. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στην πόλη. Μπαίνετε, λέτε άκουσα τον τζατς να λέω ότι είσαι ο κορυφαίος και σε τιμές και σε ποικιλία και σε εξυπηρέτηση και όλα. Ανδρέα Παπαδρό, 10 στον Κορδελιό. Ο καλύτερος, ο νούμερο ένα προορισμός για το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, για το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, είναι στο Αιγαίον. Διοικητήριο 214.000 και ωραιόκαστρο 69-56-66. Και σήμερα, πρώτο Θεός,
μετά τις 9.30 που θα έρθει και η Μαριλής, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαίτερα και έχει να πει πάρα πολλά για τους ποντίους κυρίως. Εκεί λοιπόν στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο να δείτε το πιο φρέσκο ψάρι σε δύο πρότυπα εχθειοπολία, πεντακάθαρα, όλα υπέροχα, ό,τι βγάζει η ελληνική θάλασσα εκεί. Μπαίνεις μέσα και μοσχοβολάει θάλασσα. Δεν μοσχοβολάει, δεν μυρίζει ψαρίλα, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει Αιγαίο. Νικολαίδη, Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και τουρτάρες και ψωμάρες και κεράσματα και τα πάντα όλα και ό,τι θέλετε. Και βέβαια Τσαντεκίδης, 20 χρόνια, αυτός είναι ο πρωτοπόρος στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, σαν καινούριο. Σαν καινούριο. Ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο, έναν τζάμπο πληρώνεται όπως θέλετε, γραπτή εγγύηση ατρακάριστου και χιλιομέτρων εννοείται, και το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές, πεντανόστιμες γεύσεις σε φανταστικά πιάτα. Εκεί στη Λαδόκολα όλα τα κρεατικά ζουμερά, καλοψημένα, πεντανόστιμα από την οικογένεια του Δημήτρη Βαγγέλη σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Όποιος πήγε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ξαναπάει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κόλλησε και πάει συνέχεια. Γιατί στη σύγκριση αυτός γίνει πρώτος. Χρόνια. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια για καυσόξυλο αυτός είναι ο ένας και μοναδικός, ο Φυτάς. Αλλού τι ζητάς, αλλού μην κοιτάς. 411-636, Όλγας 206, εκεί αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά και έτοιμα. Θυμίζω δε ότι στο Βεργίνα Θέατρο έρχεται φοβερό δίδυμο, δύο σπουδαίες φωνές, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Χατζηγιάννης, Χατζηγιάννης και Ασλανίδου. Εκεί θα βρείτε πραγματικά ένα πρόγραμμα που θα σας ταξιδέψει. 491-291 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο. Ticketservice.gr και στα καταστήματα Public στο Βεργίνα στο Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη με Χατζηγιάννη και Ασλανίδου, με Ασλανίδου και Χατζηγιάννη. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Κοβέ, τι κάνεις? Έλα Κοβέ, έλα αδερφέ μου, έλα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και μια τοποθέτηση. Βεβαίως. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι το εξής. Αν ο ΠΑΟΚ τιμωρηθεί με μείον 10, τι λέμε τώρα? Δεν θα παραμείνει δεύτερος στο πρωτάθλημα? Ναι, λογικά ναι. Άρα στην ουσία πάμε στα play-off σαν δεύτερη. Ναι, απλά αυτά τα play-offs κουβαλά στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου μαζί σου. Δεν είναι όπως παλιά. Τι διαφορά μπορεί να έχει ο δεύτερος από τον πρώτο ώστε να χάσει το πρωτάθλημα? Πρόσεξε. Παλιά η βαθμολογία της κανονικής περίοδου δημιουργούσε μια άλλη βαθμολογία ειδική για τα play-offs με 3 βαθμούς, με 2 βαθμούς κτλ. Τώρα, ό,τι βαθμολογία υπάρχει στην κανονική περίοδο θα την κουβαλήσουμε μαζί μας. Δηλαδή. Κατάλαβα. Αλλιώς. Καταλαβες. Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Όχι, τι συγγνώμη. Πολλοίς κόσμος έχει μπερδευτεί. Φέτος για πρώτη φορά, βέβαια, τώρα που είναι ο ΠΑΟΚ που είναι δυνατός, ο νταμπλούχος, έτσι. Ο δύο φορές νταμπλούχος, τώρα βάλαμε και τον πρωταθλητή μέσα στα playoffs. Τέλος πάντων, η βαθμολογία, δηλαδή τι διαφορά θα έχει ο ΠΑΟΚ από τον δεύτερο Ολυμπιακό? 5 βαθμούς. Με αυτούς τους 5 βαθμούς διαφορά θα μπούμε στα playoffs. Καταλαβες. Δεν θα γίνει, ας πούμε, ένας επαναϋπολογισμός. Θυμάσαι που λέγαμε, αν είναι πάνω από τόσο η διαφορά, έχεις 3 βαθμούς μπαίνοντας. Ο πρώτος με τον τελευταίο κτλ. Δεν υπάρχει αυτό. Κουβαλάμε μαζί τη διαφορά μας. Αυτό θέλουν, φίλε. Πώς το άλλο, η τοποθέτηση που θέλω να κάνω είναι εξίσου από μια άλλη πλευρά. Θέλω να δω λίγο κάτι. Αν ο ΠΑΟΚ αποδειχθεί πραγματικά ότι αυτό το πράγμα, ο δικαστής αποδειχθεί πραγματικά ότι είναι συνειδιοκτησία. Ότι δεν άκουσα ότι είναι. Συνειδιοκτησία, ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι όταν είσαι πάνω στην κορυφή γενικώς, οι σύμβουλοι που έχεις δίπλα σου για αυτές τις κινήσεις πρέπει να είναι αντάξει και παραπάνω. Αν πραγματικά αποδειχθεί ότι αυτό το πράγμα είναι συνειδιοκτησία νομικά, πρέπει ο Ιβάν να τους απολύσει όλους. Όλους. Ναι. Διότι ο Ιβάν
Προφανώς συμβουλεύεται ή κάνει κάποιες κινήσεις. Θα σου πω το. Δεν είναι δυνατόν. Άκουσε με, άκουσε με. Επειδή μιλάς υποθετικά, θα σου πω και εγώ υποθετικά. Θα μπορούσε, αν ήθελε, με το βαθμό συγγένειας που υπάρχει με αυτόν τον ξάδερφο, θα μπορούσε ακόμα και ο ίδιος να αγοράσει την Ξάνθη. Δεν του το απαγορεύει ο νόμος. Το καταλαβαίνεις. Ο τρίτος και τέταρτος ξάδερφος λέει μέχρι δεύτερο βαθμό. Δηλαδή πατέρας, γιος, αδερφός κτλ. Θα μπορούσε ακόμα και να πάει να πάρει την Ξάνθη. Δεν θα ήταν παράνομο. Αυτό θέλω να σου πω σε αυτό που μου λες. Ότι ακόμα και έτσι να ήταν, θα είχε το δικαίωμα να πάει και να πάρει την Ξάνθη. Ναι, γιατί κάποιος είχε πει παλιότερα που άκουγε ένας αστυνομικός ότι αν αγοράσεις μια άλλη ομάδα και πάρεις μετοχές, αυτό απαγορεύεται. Δεν ισχύει. Ισχύει για πρώτο βαθμό και δεύτερο. Τώρα ο κάθε τρίτο-τέταρτος συναδελφός δεν υπάρχει αυτό. Και ξαναρωτάω εγώ και λέω, πάρτε το αλλιώς. Βγες από το σώμα του Παουκτσί και δες το απ' έξω. Αυτό που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή και λέω. Αν ήθελε ο Σαββίδης να πάρει την Ξάνθη, δεν είναι καλά δηλαδή. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να πάρει την Ξάνθη. Τι. Για να πάρουμε δύο αποτελέσματα, τι εντός και εκτός έδρας. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, πραγματικά, άστο αυτό όμως. Έτσι. Ας πούμε ότι. Συμφωνώ μαζί σου. Είχε ξύπνησε ένα πρωί και είχε νταλκά να πάρει την Ξάνθη. Έτσι. Για τον ΑΒ λόγο. Δεν θα μπορούσε να βάλει έναν ξένο φίλο, να μην τον ξέρει ούτε η μανούλα του η γλυκιά. Να βάλει τον Χατζηγραβατίδη Σιμεών. Της Περσεφόνης και του Φαέδοντα. Να μην τον ξέρει ούτε η μάνα του. Να πάει να πάρει την Ξάνθη και να μην το μάθει, φίλε, ποτέ κανένας. Κατάλαβες. Μα γι' αυτό σου λέω. Μα το ότι πήγε ένας ξάδερφος. Και πήρε ούτε καν τις προπονητικές εγκαταστάσεις, γιατί και αυτό το ακούω. Ότι πήρε, λέει, πήρε ένα ξενοδοχείο στην Ξάνθη. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Yeah. Ότι έχουμε εμείς την Ξάνθη. Ότι πήρε ο Ιβάν την Ξάνθη. Απλά πάτησαν εκεί. Γιατί ψάχνονται πάρα πολλά χρόνια να βρουν κάτι. Λοιπόν, πάτησαν εκεί και σου λέει αφού έχει πάρει αυτός το ξενοδοχείο, άρα έχει πάρει τις μετοχές, άρα έχει συνιδιοκτησία, άρα έλα να φτιάξουν μια επιτροπή με μερικά ανδρίκια. Ναι, τώρα, Κώστα μου, αυτό το πράγμα που λες όμως υποτίθεται ότι όταν θα δει τώρα ο αθλητικός δικαστής να το δικάσει, αυτά τα πράγματα θα βγουν όλα στον ίδιο. Εννοείται, φίλε. Μα εννοείται. Άρα μπορεί και να φοβηθεί. Μα αυτό λέμε. Ότι δεν γουστάρουμε καμία τροπολογία, δεν γουστάρουμε τίποτα. Θέλουμε να μας δικάσουν οι τακτικοί δικαστές, να καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτοί βλέπεις, βιάζονται. Τι, βιάζονται με την υπάρχουσα κατάσταση. Να εκμεέψουν την απόφαση. Τα που μείον 5. Τέλος, παιδιά, βγήκε απόφαση, τέλος. Και να έρθουν εδώ στην Τούμπα, που είναι το σκατό στην κάλτσα τους. Να έρθουν να παίξουν, φίλε, και να υπάρχει διαφορά, κατάλαβες. Σου λέει και να χάσουν, και που θα χάσουν, το ξέρουν, θα χάσουν από τα Τέμπη. Λοιπόν, να έρθουν και να παίξουν έτσι. Αυτό είναι, φίλε, όλη η ιστορία. Καλωστημένη, κακοστημένη μάλλον, και προσχεδιασμένη. Και πείτε με μένα τρελό. Το άλλο που θέλω να πω για αυτή τη μεταφορά κεφαλαίων που. Ναι, κάνε απλά λίγο επίλογο, σε παρακαλώ, Κοβέ, γιατί περιμένουμε. Ναι, δεν έχουμε δει ακόμα για αυτό το πράγμα, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μήπως όταν γίνεται μια αύξηση με το ηχού κεφαλαίου, λέω εγώ τώρα, και πάνω σε συνεδριάσεις γράφονται κάποια πράγματα, κάποιος καλοθεριωτής από μέσα έχει πασάρει κάνα χαρτί τέτοιο προς τα κάτω και το έχουν πάρει αυτοί. Δεν ξέρω. Σήμερα, που είναι η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Για αυτή την τροπολογία, για να δούμε, για να μετρήσουμε λοιπόν τα χεράκια από βορειολαδίτες Μακεδονίας. Για να δούμε, επειδή είναι ονομαστική χαρτάκι, έτσι. Χαρτάκι να σημειώνουμε ονόματα, επειδή, εγώ περιμένουμε είπα. Να δούμε τα χεράκια που θα σηκωθούν. Για περίμενε, εγώ λέω μήπως την τελευταία στιγμή κάποιοι από αυτούς καταλάβουν ότι θα συμμετάσχουν σε μια συμπαιγνία. Θα συμμετάσχουν σε μια λαμογιά. Σε ένα σκηνοθετημένο, να πούμε, έκτρωμα με το χεράκι τους που θα σηκώσουν και θα πούνε ναι! Ναι! Το ναι σε αυτή την τροπολογία σημαίνει ότι ρίχνεις νερό στο μήλο του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού. Τέλος, παιδιά! Δεν ξεχνάμε αυτό! Βάλε επίλογο, περιμένουν κι άλλοι! Φιλιά! Πάμε επόμενος! Έλα! Ναι! Καλημέρα! Έλα, Γουστή, καλημέρα! Καλώς το Σεραίο! Έλα, αδερφέ μου, πάμε! Ναι, σε ακούω! Καταρχήν. Αυτή την αληθεία και τη βρωμιά την έχουν στο πετσί τους, στο αίμα τους. Με ενεργεία εισαγγελέα, με φανέλα του Ολυμπιακού πανηγυρίζανε στην Κωνσταντινούπολη, που αυτός ο άνθρωπος ανέβαινε να δικάσει. Για να μην ταξιδάμε, ακριβώς. Γιατί όποιος δεν θυμάται δεν έχει μέλλον, φίλε.
Με φανέλα του Ολυμπιακού Αθλητικού Εισαγγελέα πανηγύρισε στην Κωνσταντινούπολη και περίμενε αυτό να κατέβει να είναι αμερόληπτο. Yeah. Η σειρά 7 δίκασε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, φίλε. Ακριβώς. Είναι σαν να δικάσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ακριβώς. Κωστή, και για να γελάσουμε λίγο, το έχω διακομωθήσει λίγο το θέμα. Ήταν ένα κόμμα, δεν είναι μόνο με τα μύθια, έχουμε υπολείψεις, που δεν πήγαινε καλά, έχει πάρει κάτω βόλτα στις δημοσκοπήσεις. Και λέει τώρα κάνουν εκεί σύσκεψη, τώρα τα ό,τι να κάνουμε, να κάνουμε μια ανακαίνιση στα γραφεία, λέει να πάμε στη μεγαλύτερα γραφεία, αλλάξανε κουφώματα, χαλιά, έπιπλα, κόλμπα, σε αμέα, πλακάκια στο μπάνιο, όλα λούξ, όλα μαζί, τα πάντα, όλα του κουτιού. Αυτό για αυτή τη δουλειά κάτσε 6 μήνες. Πήγε μια καθαρίστρια, καθαρίστρια όλα τα γραφεία. Λέει, παιδιά, λέει, τι έγινε, γιατί τόσο καιρό κάναμε να γράψουμε το γάμο, ναι, δεν κάναμε ανακαίνιση, λέει, το κόμμα δεν πήγαινε καλά. Δεν είσαι καθόλου πρακτική. Σε έναν οίκο ανοχής που δουλεύω, όταν δεν πήγαινε καλά το μαγάζι, δεν αλλάζαν τα έπιπλα, τις στατιάνες αλλάζανε, λέει. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Κωστή. Γεια. Τι γίνεται, ναι. Καλημέρα σας. Αν νομίζεις, το είπα και χθες, έτσι μπήκα χθες. Μισό δευτερόλεπτο, έτσι μπήκα χθες. Όποιος φοβάται, όποιος σκιάζεται, όποιος λιποψυχεί, με γεια του, με χαρά του. Εμείς, εγώ στο πούμε στο μικρόφωνο και οι ακροατές. Εμείς όχι. Τώρα είναι ώρα να πάλι να σηκώσουμε το ανάστημα και να πούμε ότι δεν θα αφήσουμε να περάσει αυτό. Ξεκάθαρα. Όπως βγάλαμε αντίδραση και την άλλη φορά με την κλοπή, με τις κορδέλες, να πούμε τις σερπαντίνες, και γυρίσαμε και τις σαρώσαμε όλα. Όποιος νιώθει ότι όλο αυτό τον καταβάλει, ότι δεν αντέχει αυτό το πράγμα, okay, είναι δικαίωμά του. Δεν τον κατηγορήσουμε κιόλας. Είναι τι αντοχές έχει ο καθένας, τι χαρακτήρας είναι. Αυτό θέλουν εξάλλου. Να μας αποκάμουν. Θέλουν να λυγίσουμε. Μας θέλουν πάλι σε ρόλο κομπάρσου. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Έλα, άνθρωπέ μου. Έλα, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έγινε, καλημέρα. Λοιπόν. Το όνομά σου. Βραχνιασμένος είμαι ο Δημήτρης. Α, έλα, Δημητράκη μου. Έλα. Εγώ δεν σε κατάλαβα. Έλα. Λοιπόν, άκου να πω κάτι πολύ γρήγορα, εμπειρικά, που το έχω βιώσει. Λοιπόν, πριν από τις εκλογές, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους βουλευτές της πόλης μας, έτσι, σε κάθε ομιλία τους, και ξέρεις για ποιο λόγο το ξέρω. Φυσικά. Εσύ έβαζες τα μικρόφωνα. Και τα μεγάφωνα και τους προτζέκτορες. Εκεί ήσουν. Σε όλους, όχι μόνο σε μια παράταξη, σε όλους. Σε όλους. Λοιπόν, πάρα πολλοί από αυτούς, δεν θα κατονομώσω κανένα φυσικά εννοείται, πάρα πολλοί από αυτούς μέσα στο λόγο τους ήταν πολλές φορές, όχι στον κύριο λόγο τους όμως, όταν απευθυνόταν σε συζητήσεις, ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Και το πώς κλάπηκε ένα πρωτάθλημα και η ντροπή που είπανε για τις πρέσπες και αυτά, ναι. Το αποτέλεσμα που ήταν το σύννεφο κάθε συζήτηση ήταν ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Η δεξαμενή, φίλε. Η μεγάλη δεξαμενή, φίλε, των εκατομμυρίων ανθρώπων. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει στη Βουλή. Θα κάνω μία πρόταση. Βασικά δεν θα πω αυτό τον πόνο μας τώρα που έχουμε όλοι παοξιδές. Και παιδιά θέλει ορθή σκέψη το θέμα. Φυσικά. Και ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Όχι πανικό, όχι παραλήρημα, τίποτα. Ναι. Ακριβώς. Είναι στημένο. Όταν ο Ιβάν και η ομάδα και οι άνθρωποι, δύο που τον περιτριγυρίζουν, δεν είναι τυχαίοι φαντάζομαι. Αυτό, δηλαδή τώρα είμαι εγώ ο Ιβάν, στο μυαλό ας πούμε, και κάθομαι και με βάλουν και μου κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Τι νόμιζετε, ότι κάθομαι με σταυρωμένα χέρια? Όχι βέβαια. Ακούστε λιγάκι για μένα. Ο πρώτος που αντέδρασε είναι ο Θοδωρής, ο Ζαγοράκης. Το πλήρωσε. Περιμένουμε κι άλλο. Σήμερα έχει ονομαστική ψηφοφορία. Ένας. Πίστεψέ με ότι από τη Βουλή, από αυτούς που είναι στη Βουλή, πολύ δύσκολα θα δεις. Περιμένω σήμερα. Λοιπόν, για να πάμε στο δεύτερο σκέλος. Εγώ, σαν ταπεινός παοξής, έθερμος και αγαπάω την ομάδα, την πόλη μου, και αυτό που ζούμε και λέγεται ζουμουθού, σαν νοοτροπία, αλλά και σαν άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι θα έκανα και μια άλλη κίνηση και είχα τέτοια οικονομική δύναμη και τέτοιο background ανθρώπων, ξέρετε, θα έκανα την επόμενη διετία, τριετία, θα έφτιαχνα κόμμα. Θα έφτιαχνες το κόμμα. Θα έφτιαχνα ένα πολιτικό κόμμα. Ναι. Συγγνώμη. Και ξέρεις ποιοι θα ήταν οι άνθρωποι μου? Αυτοί που θα δείχναν το σθένος τώρα. Ναι.
καταλαβαίνεις τι θα μπορούσε να γίνει στο κράτος, το μικρό αυτό των Αθηνών, το μικρό αυτό των Αθηνών, το κράτος, τι θα μπορούσε να γίνει εάν ο Ιβάν είχε μπροστάρει κάποιον και έφτιαχνε κόμμα. Τρόμος θα τους έπιανε. Ιδρώτας. Αυτό ακριβώς, ναι. εγώ περιμένω να γίνει, όχι σήμερα, ναι. Επόμενα χρόνια. Έγινε, Δημητράκη μου. Και θα είμαι αυτός, όχι λόγω του ότι είναι ο ΠΑΟΚ, λόγω της νοοτροπίας που ο Ιβάν σαν άνθρωπος και επιχειρηματίας δείχνει σε αυτή την πόλη. Να ξέρεις ότι δεν πίνουν μόνο νερό στο όνομα του ΠΑΟΚ, ξέρεις. Το ξέρω, ρε φίλε. Το ξέρω, ρε φίλε. Πίνουν νερό στο όνομά του. Να σου πω κάτι. Ούτε ρώτησε ποτέ για να πάρει τη δούλεψή του, τι ομάδα είσαι. Έχει, φίλε, και αριανάκια μέσα, έχει κυρακλάκια, έχει και προσωπικά του. Και προσωπικά του γνωρίζουμε. Προσωπικά του γνωρίζουμε. Έτσι, άλλο, τι ομάδα. Δεν θέλω να πω άλλα, να μιλήσω κάποια άλλη, εμείς τα λέμε. Έγινε, Δημητράκη μου, σε φιλό. Μην φοβάσαι τίποτα, ρε Πάκ. Τι να φοβηθούμε, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, βρε. Γεια, γεια, αγόρι μου, γεια, γεια. Ζουμουσού, βρε. Ζουμουσού, σα το λέμε. Μη φοβάστε, τι να κάνουν. Τι να μας κάνουν. Τι, εμείς θα φοβηθούμε. Σοβαρά μιλάτε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί, καλό στο κονσόρτσιουμ. Τι έγινε. Έλα, Παναγιώτη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θέλω να, επειδή δεν έχω ίντερνετ εδώ και δύο μέρες. Ναι. Έχει ανακοινώσει επίσημα η ΠΑΕ ότι θέλει να προχωρήσει δικαστικά υπόθεση. Νομίζω ότι αυτό... Τι ανακοίνωση να βγάλει δηλαδή? Ανακοίνωση της ΠΑΕ, ναι. Ότι δεν, γιατί, Κώστα, θα είναι ρετσινιά αυτό το πράγμα. Για πολύ κόσμο. Καταλαβες. Θα πρέπει με τον πλέον, νομίζω η γνώμη μου είναι, με τον πλέον επίσημο τρόπο η ΠΑΕ να βγει και να πει ότι δεν θέλουμε εμείς να μπούμε μέσα σε τέτοια ρύθμιση. Σε πρώτη φάση κάνει η προσφυγή ομάδα για στα διοικητικά δικαστήρια, ναι, για παράνομη σύνδεση της Επιτροπής αυτής. Μπράβο. Λοιπόν, θα γίνει τώρα. Κοίταξε, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει ανακοίνωση γι' αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει, να πάει δικαστικά, έτσι, το να βγάλει και ανακοίνωση. Δικαστικά, ναι, δικαστικά. Να ξέρεις, ακολουθεί. Δεν θέλουμε εμείς αυτή τη ρύθμιση. 100%. Δεν θέλουμε, 100%. 100%. Έτσι, δεν θέλουμε. Όχι, αυτή τη ρύθμιση. Μα τι να την κάνει, ο αθώος τι να την κάνει, φίλε, την αθώωση. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Με βάλανε εκεί. Έλεγα συνέχεια το παράδειγμα, το λέω. Μου βάλα φωτιά στο σπίτι και ήρθαν με το πυροσβεστικό και πρέπει να τους ευχαριστήσω που πάνε να σβήσουν τη φωτιά και να νιώθω και υποχρεωμένος. Ούτε καν θα σε κυνηγήσω που μου έβαλες φωτιά στο σπίτι, φίλε. Αυτό. Θα σε κυνηγήσω, εννοώ δικαστικά. Έτσι εννοείται. Έτσι. Δεύτερον, σε περίπτωση αφαίρεσης βαθμών θα πρέπει επίσης με τον πλέον επίσημο τρόπο η ΠΑΕ να ξεκαθαρίσει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εδώ της Θεσσαλονίκης ότι θα δώσει επίσημα γραμμή σαν ΠΑΕ στους φιλάθλους να μην τους ψηφίσουνε. Είναι ξεκάθαρο, εφόσον δηλαδή παίζεται έτσι ανοιχτά το παιχνίδι. Όχι, είναι σαν να είναι συνένοχοι σε αυτό, σαν να βάζουν νερό σε αυτό το μήλο. Σαν να συνυπογράφουν. Από την ΠΑΕ. Έλα εδώ εσύ κύριε Καλαφάτη, εάν δεν αντιδράσεις από τον ΠΑΟΚ δεν θα έχεις τίποτα. Τίποτα απολύτως. Σήμερα λοιπόν, Παναγιώτη, είναι η ώρα και η στιγμή. Κόμμα ή το λαό που σε ψήφισε. Η τη Θεσούλα, λοιπόν, και δεν μιλάω μόνο για τον Καλαφάτη, για όλους που είναι εκεί. Τι προτιμάς αυτό λοιπόν, που είπε... προτιμάς τι, το χάδι του Κούλη. Γιατί σήμερα όποιος σηκώσει το χέρι και ψηφίσει αυτό, είναι σαν να ψηφίζει την κλοπή του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Είναι σαν ακριβώς να συνυπογράφει τον Εμπεγμό, τη Λαμογιά. Είναι σαν να συνυπογράφει όλη αυτή την ιστορία. Απλά πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω αν είδες χθες ειδήσεις, βγήκε μέχρι και αυτή η Αλεπού η Τρέμη και είχε 5 καραγκιόλιδες εκεί, οι οποίοι λέγανε αμάρε παιδιά, όχι να μην υπάρξει εθνικός διχασμός. Ναι. Α, τώρα ξαφνικά ενδιαφέρον. Ξαφνικά ενδιαφέρον. Ναι. Και τι, να πω, ευχαριστούμε που δεν μας ρίξατε. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε, λοιπόν, ούτε καν, δεν θέλουμε σχετικά, τίποτα από αυτά, τίποτα. Σχετικά με το κόμμα που είπε ο προηγούμενος φίλος, αν ξεκινήσει ο Σαββίδης να κάνει και κόμμα, είναι ικανή να τον βγάλουν λαθρέμπορο ναρκωτικών από το Α του και Νταύρο. Τα φέρνει τα ναρκωτικά. Δηλαδή, φιλιά! Δεν,
θα είναι η τελευταία αυτό, το τελευταίο χτύπημα. Αυτό φοβού, είναι μέσα σε αυτά που φοβούνται. Γεια σου Παναγιώτη. Κωστή, ένα πράγμα θέλω να με ρωτήσω, να σου πω. Μα ακούς, επειδή δεν άκουσα, τι έχει σήμερα, αύριο έχει συγκέντρωση στην Καμάρα. Αύριο στην Καμάρα, 6 ώρα, στην Καμάρα είμαστε όλοι εκεί φίλε. Όποιος νιώθει ότι πάει πάλι να κλαπεί το βιός, όποιος νιώθει ότι μου κατοπατούνε το σπίτι, θα μιλήσει κανένας, δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά δεν έχω ενημέρωση. Δεν ξέρω, δεν έχω. Όλοι εκεί, εναντίον όλων. Ποτάμι κόσμου, φιλιά. Είναι απλά μία πρώτη, είναι μία πρώτη αντίδραση, έτσι. Μία πρώτη. Ναι. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Μην καλείτε άλλο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θερμή παράκληση. Αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Κάνεις καλά. Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου ρε φίλε. Τι κάνουμε. Πάλι τα ίδια. Καταρχάς εγώ είμαι υπερήφανος φίλε γιατί το χαρακτήρα μου, τη συμπεριφορά μου την καθορίζει η ομάδα που υποστηρίζω. Καταλαβαίνω. Σωστά. Όχι. Δηλαδή, δεν είμαι κανένας ψευδός βρωμιάριδες. Τώρα με εισαγωγικά βρωμιάριδες εντάξει. Που χαίρονται τα στημένα τους και φτιάχνουν φαρσοκομωδία ας πούμε. Καταλάβες τι γίνεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Στα χαρτιά. Πάρτο ξανά στα χαρτιά. Πάρτο. Γαύρε. Ας υποθέσουμε ότι και φέτος με αυτή τη φαρσοκομωδία το παίρνουν. Ξέρεις τι γίνεται, εσύ Κώστα, του χρόνου και κάθε χρόνο υπάρχει αυτός ο εφιάλτης. Δεν θα σταματήσει. Ο Ιβάν, δόξα τω Θεώ, εδώ είναι. Φυσικά. Μα ο σκοπός είναι, φίλε, να τον αποκαρδιώσουν, να τον αποθαρρύνουν, να τον γονατίσουν και να πει ασύχτη ρε. Φεύγω ρε, φεύγω, δεν γουστάρω. Σας συχάθηκα. Να δίνω τα εκατομμύρια μου, να πληρώνω φόρους, να σώζω τις επιχειρήσεις, να επενδύω, να προσπαθώ να ματώνω και εσείς να μου βάζετε, να με τρυπάτε έτσι κάθε φορά. Αυτό θέλουν φίλε. Ναι, με τα δεδομένα όμως των επενδύσεων, της αγάπης του κόσμου, της λατρείας, δεν νομίζω να υπάρχει. Τι λες φίλε, ούτε καν. Το είπε στο Skype, προχθές είπε σε όλους, να ξέρετε. Εγώ είμαι ο στόχος. Θέλουν να με αποθαρρύνουν. Θέλουν να απογοητευτώ και να φύγω. Εγώ όμως θα είμαι εδώ για πάντα. Έτσι. Αυτό, οπότε τέλος. Είμαστε εδώ. Οκ, okay, εντάξει, ας προθέσουμε με αυτή τη φρασοκομωδία φέτος έγινε ό,τι έγινε. Του χρόνου και κάθε χρόνο εδώ θα είμαστε. Ο εφιάλτης τους είμαστε. Ακριβώς. Αυτό και χαιρόμαστε πολύ τα παοκτσίδες που είμαστε ο εφιάλτης τους. Γιατί εμείς δεν γίναμε για να έχουμε 8 σημαίνα από τα κλίματα. Όχι, για να βέβαια. Λέμε, μα τι. Εγώ, τα 40, εντάξει. Τα 50, τα 30 λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό ακριβώς. Εδώ θα είμαστε, θα μαθαίνουμε όχι από τα λάθη μας, τις παραλήψεις, δηλαδή θα κοιτάζουμε να είμαστε, τι να σου πω, δηλαδή, και να προσέχουμε και την τελεία ας πούμε, έτσι, που ξέρω εγώ μπορεί να γίνει ότι, δηλαδή, τι να πω. Ξέρεις ότι μετράμε τις κουβέντες μας, Γιάννη, τις κουβέντες μας στο μικρόφωνο, μας περιμένουν στη γωνία, φίλε. Στη γωνία ακούνε οι δικηγόροι τους και περιμένουν το παραμικρό που μπορεί να προάξει ας πούμε τη βία ή μπορεί να γεννήσει οργή και επεισόδια και τέτοια. Την κάθε μας κουβέντα. Κρυφακούνε επί της ουσίας γιατί εδώ είναι ΠΑΟΚ. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ είναι και θα είναι. Έτσι κι αλλιώς. Όχι, ξέρουν και ποιες εκπομπές έχουν τον κόσμο, ποιες εκπομπές μπορεί να παρεκτραπούν, ποιες εκπομπές δεν παίρνουν γραμμή, ποιες εκπομπές δεν είναι σε payroll να χαρτζηλικώνονται για να λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν αυτοί. Το γνωρίζουν πολύ καλά, φίλε. Το γνωρίζουν. Αυτό. Το γνωρίζει ο κόσμος. Έχουν πάει τη φόλα στο μπάσκετ. Βλέπουν Γιαννακόπουλο. Το ένα κεφάλι βλέπει Γιαννακόπουλο. Φίλε, τρελαθήκανε χθες. Τρελαθήκανε χθες. Έχουν πάθει τώρα τα ράκουλα αυτά. Εχθές με τον Γιαννακόπουλο τρελαθήκανε. Γιατί ο Γιαννακόπουλος είναι, φίλε, ένα τεράστιο μέγεθος. Οικονομικό, επιχειρηματικό, σαν ομάδα μπάσκετ, σαν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν βγαίνει και τους ξεφτιλίζει έτσι και λέει κυβέρνηση Ολυμπιακού. Είναι ένα χτύπημα τεράστιο για αυτούς. Σου λέει εδώ πέρα δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, έτσι, μόνο αυτοί εκεί πάνω, έτσι λένε. Και κάτι τελευταίο, Κωστή, κάτι τελευταίο, εμείς μπορεί να χάσουμε, το φετινό πρωτάθλημα. Μπορεί, έτσι δεν έχει λήξει τίποτα, μπορεί. Αλλά το κυβερνών κόμμα και κάθε κυβερνών κόμμα που θα μας κλέβει θα έχει μεγαλύτερη φορά. Αυτό ας το κοιτάξουν, έτσι. Περιμένουμε σήμερα. Η Ελλάδα είναι ΠΑΟΚ. Περιμένουμε. Σήμερα είναι ονομαστική, φίλε. Ξέρεις τι θα λέει. Τσατσαρός θα λέει από το μικρόφωνο ο πρόεδρος Βούλης και θα λέει από κάτω. Ναι! Κατάλαβες, θα πει όχι, έχεις τα άντερα, έχεις τα καμπανέλια, να βγεις και να πεις κύριε, εγώ σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα που στήσατε, σε αυτό το πράγμα δεν συμμετέχω, όχι εγώ, να δεις, σήμερα δεν δούμε φίλε, έναν. Να ξέρεις, περνάνε δύσκολα σήμερα, έτσι, να το ξέρεις.
Περνάνε πολύ, πολλοί θα περάσουν δύσκολα σήμερα με αυτό το πράγμα. Και θα περάσουν ακόμα δυσκολότερα. Όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι πάγκο. Εγώ σέβομαι όλες τις ομάδες, εντάξει. Και το ξαναλέω, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε ούτε για βία, ούτε για κυνηγητά, τίποτα. Όχι, 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 όχι. Περισσότερο απ' όλα τους καίει η ψήφος, φίλε. Η ψήφος, αυτό είναι. Μπράβο, και κανείς. Κοιτάξτε, το λέω τώρα γιατί είμαι πιο μεγάλος στα παιδιά. Μην πάει κανείς φυλακή, μην γίνει οτιδήποτε, κανένα βίο επιτόπιο. Όχι, όχι, καλά, συνέχεια το λέμε. Συνέχεια. Θα το πούμε και αύριο το πρωί. Φιλιά, γεια σου Γιάννη. Βάστα Γεράκη στον Πειραιά, βάστα. Άλλες γραμμές, όχι, αυτές οι τέσσερις που είναι μέσα. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα και μετά έχω να μιλήσω με κάποιον πολύ αγαπημένο φίλο που έχει έρθει από ιερά χώματα. Ναι, γεια σας. Καλά, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς, έλα, Βασιλάκη μου, έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, μια μικρή επισήμαση μόνο και θα κλείσω σύντομα. Θέλω να πω το εξής. Το κρατικό κανάλι έχει ένα κανάλι που λέγεται Βουλή. Θα παρακαλώσω πάρα πολύ το λαό του ΠΑΟΚ πραγματικά να βάλει, αν δεν προλάβει ο καθένας μας, γιατί θα είναι στις δουλειές τους, να ακούσει την ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν. Έτσι, θα τα πούμε και δύσκολα. Στα ονόματα εδώ είμαστε. Περιμένουμε σήμερα. Έτσι. Ο Ζαγοράκης, έστω και αργά, έκανε αυτό το οποίο είπε. Η ψυχή του και η καρδιά του προτίμησε. Για μένα ο Ζαγοράκης μέχρι χτες κρατούσα κάποια πισινή. Ότι ήταν ένας με τους άλλους. Οπότε μπράβο στο Μάγκα, ήταν άντρας, φοράει παντελόνια. Λοιπόν, θέλω να δω τους άλλους Μακεδόνες και επιμένω στο λαό του ΠΑΟΚ να δώσει μεγάλη σημασία. Γιατί όχι τη στιβία όμως, να δώσει σημασία στους βουλευτές και να τους περιποιηθεί μόνο φραστικά όταν αυτοί έρθουν στη Μακεδονία μας, στη Θεσσαλονίκη μας, για να ξαναπάρουν ψήφους. Γιατί αυτά ήταν αναμενόμενα του Μαρινάκη και του Αυγενάκη. Οπότε καλημέρα σας και προσοχή, παιδιά, όχι βία, τίποτε άλλο. Γεια σου, Βασίλη. Φιλιά στην Πρέβεζα. Πάμε. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, μην καλείτε άλλο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Εδώ, πέσαμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Αυτά, ψυχούλες. Είμαστε από το Ασπρόμαυρο. Ασαλαμίνα. Γεια σας, παιδάκια. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Τι, πες να ακούσω κι εγώ. Καλημέρα. Πες κάτι ψιθύρισε. Κάτι ψιθύρισε, θέλω να ακούσω κι εγώ τι είπε. Σαλαμίνα. Σαλαμίνα, αγάπες σήμερα μου. Σήμερα δεν έχουμε σχολείο και είπα να σας πούνε μια καλημέρα. Α, σήμερα είναι τριών ιεραρχών. Όχι, σήμερα είναι άρρωστη δασκάλα. Άρρωστη δασκάλα. Δασκάλας. Μπράβο. Είναι της άρρωστης δασκάλας, λοιπόν. Καλημέρα, λοιπόν, και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει μια... Επειδή μιλάμε τώρα με το... με τα δεδομένα που έχουμε, τα σημερινά. Ναι. Υπάρχει στην πρώτη παράγραφο της απόφασης... Ναι. Μια... της καινούργιας απόφασης, της τροπολογίας. Τροπολογίας, λέω. Ναι. Ότι υπάρχει περίπτωση η αφαίρεση βαθμών... Ναι. Να γίνει από το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι, περίμενε να δούμε τι θα ψηφιστεί. Από όποιο πρωτάθλημα και να είναι, αυτό το πράγμα δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν έχουμε καμία σχέση, δεν δεχόμαστε καμία τροπολογία. Έτσι. Δεν μιλάω εκ μέρους του ΠΑΟΚ, δεν είμαι όχι, εκεί. Μιλάω εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Το λένε μέσα. Για, το λέει μέσα αυτή η απόφαση και πρέπει να το να δούμε, να μάθουμε πλέον. Έχουμε γίνει νομικοί, δεν ξέρω δηλαδή. Εδώ αντί να βλέπουμε ποδόσφαιρο, έχουμε γίνει δικηγόροι. Δηλαδή πραγματικά. Βασίλη μου, σήμερα είναι Τετάρτη. Την Κυριακή παίζουμε πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι μέσα στον Παναθηναϊκό. Βλέπεις να μιλάει κανείς γι' αυτό. Όχι, και οι παίχτες δεν είναι από τσιμέντο, δεν είναι ρομπότ. Ακούνε, βλέπουν, αφουγκράζονται. Έγινε στη γιορτή του ΨΑΠ, δε φίλε. Οφείλεται να μην μιλήσει για αυτό το θέμα. Και καλά ακριβώς. Έκανε και μια χαρά του τα είπε ο Καρυπίδης. Πολύ καλά. Μια χαρά του τα είπε. Πολύ καλά έκανε. Λεβέντικα. Και τον Αυγενάκη και όλους. Αφήστε να παιχτεί μπάλα. Τσινίσανε βέβαια. Έβαλε, ο Καραπαπάς έβαλε ανάρτηση. Εσύ ήσουν τότε, λέει, που στον Πλατανιά αυτά. Με τις κλειστές κάμερες τότε, έτσι. Βλέπετε. Ναι, δηλαδή έφαγες ξύλο. Γιατί μιλάς. Έτσι. Τύπου. Αυτό. Μη μιλάς κιόλας. Αυτό. Παιδιά, να είστε καλά. Σε φιλό. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Ζούμου σου. Ζούμου σου. Αυτά. Θερμή παράκληση. Μην καλείτε άλλο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα αυτές οι γραμμές που είναι μέσα. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Καλώς το παιδί. Έλα, Αντώνη μου. Έλα. Κωστή, είμαι χαλίφης, ρε φίλε. Θα με κλέψουν δεύτερο πρωτάθλημα σε τρία χρόνια, αλλά είμαι χαλίφης. Υπερατού. Χαλιφάρα, φίλε, από τις πρώτες, έτσι. Όπως το λες. Όποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που βγαίνει
Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, ψηφίσει αυτό το έκτρωμα, ναι, και ξαναπάρει τις επόμενες εκλογές θέση στο ένα ψήφο από Παουξή, δεν θα φταίει αυτό. Ναι. Αντώνη, Αντώνη, όχι μόνο, ναι, Θεσσαλονίκη, να το διευκρινίσουμε. Γρεβένα, Κιλκίς, Γρεβένα, Κιλκίς, Ξάνθη, ναι. Ναι, ναι. Αυτοί που πάνε και γλύφουν όταν το πάω κάνει σκέφτες, όταν το πάω σηκώνει κύπελα, πάνε στην, πάνε στην, στην τέτοια, στην, πώς το λένε, στη σουίτα του Ιβάν και να γλύψουν για να πάρουν κανένα ψήφο, όλοι αυτοί, όποιος ψηφίσει, τίποτα. Γιατί καλύτερα γάμα το τοπικό παρά να με κλέψουν ακόμα ένα ποτάθμιο. Υπόλογος, εσύ, θα είναι υπόλογος. Εμείς αυτά που ζήσαμε το 18, αυτόν τον πόλεμο, αυτή τη λάσπη, αυτή τη στεναχώρια που κάσαμε με δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο, που μαλώναμε με τον οποιοδήποτε. Με τον εαυτό μας, φίλε, με τον εαυτό μας. Τα ξενύχια που τραβήξαμε. Ασπρίσαν τα μαλλιά μας αυτές τις δύο βραδιές. Αυτοί δεν υπολογίσουν τίποτα και κανένα. Τι θα πει μείον 5 και μείον 10, από πού και σπου. Τόσοι τους λείπουν, φίλε, τόσοι τους λείπουν. Κάτι Κωστή, η απόφαση είναι η διαβάση. Εγώ παιδί την έχω διαβάσει. Δεν υπάρχει έχω, σκεπτικό. Έχω βρει τον τρόπο. Άκουσε να σου πω. Ναι. Το έμαθα εγώ από έναν που είναι αυτού του κόμματος που έχει άκρες και έμαθα. Υπάρχει, δεν καταδικάζει, δεν είναι αποδεκτική σε πολυμετρικότητα. Αυτό που λένε είναι βλακίες. Συνειδιοκτησία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δεσμευτική. Ξέρεις τι αποδείχνει, με τι σε καταδικάζει. Επιρροή. Δηλαδή ότι εσύ επηρεάζεις την άδεια. Εντάξει, μάλιστα. Ωραία. Okay. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που έχει δώσει 25 δανεικούς στον Άρη. Πανιόνιο Άρη, Τρίπολη, καλό μέσα. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Που έχει δώσει 300.000 και για ένα παίκτη που δεν έχει παίξει ποτέ. Βλέπει την Κόπουλο. Που η μεταγραφή του Μισάη έγινε όλος τυχαίος δανεισμός. Μετατράπηκε ξαφνικά, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει περιασμός αυτός να πέσουν και αυτοί. Oh. Σε παρακαλώ. Για την Νόβα, η Νόβα ενδυνάμει αγοραστής ο Μαρινάκης. Ναι. Ναι. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού που έχει την Νόβα, που όποια ομάδα κάνει το κακό και του κόψει βαθμό, βλέπε Βόλο, του κόβει το τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν είναι επηρεασμός. Και το μάθει τόσο Αρκούδης και άλλοι και μας κουνά το χέρι. Ακριβώς. Να σου πω κάτι, καλύτερα ρε φίλε να είχα 5-0 στο Καραϊσκάκι, 4-0 μέσα στην ΑΕΚ και να ήμουν 10-15 βαθμούς πίσω μέσα στο χορτάρι παρά αυτό το πράγμα που γίνεται. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορώ κάθε μέρα να απολογούμε για πράγματα που δεν έχω κάνει και δεν μπορώ κάθε μέρα να έχω αυτούς να πετάνε ένα σωρό, ένα καρολάσπι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα με πάω, αλλά δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Αυτό σου λέω. Δεν χρειάζεται ούτε πόλεμο ούτε τίποτα. Αυτό που χρειάζεται εγώ αν ήμουν ευάξης θα έκανα τους φόνους όλους αυτούς που βγήκανε γλύφοντάς μου και θα έλεγα ότι όποιος ψηφίσει αυτό το πράγμα δεν θα πάρει από παξί ούτε ένα ψήφο. Ούτε χαμόγελο, ούτε χαμόγελο. Ούτε ένα ψήφο. Και δεν θα περάσει από την Τούμπα σε ακτίνα 500 μέτρων. Έγινε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πέσαμε εδώ, ναι. Ναι. Μήπως γνωρίζετε την τροπολογία είναι αυτή που θέλουν να περάσουν. Μία τροπολογία Κωστή. Έλα. Πέσαμε, πέσαμε. Ναι, εδώ. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι! Πέσαμε και εδώ. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να πάω σε... Τώρα μήπως... Ναι! Ναι! Έλα! Έλα! Έλα, Παύλε μου, έλα! Κοίταξε! Εμείς συνεχίζουμε! Κάεστα περμητίδο λεβαντάρσια στο πλικατόριο! Έτσι ακριβώς, έτσι! Έτσι! Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κουφάλα, το δόντι, ε. Έτσι, έτσι. Το δόντι, το δέντρο. Παύλε. Γιατί έχουμε πολλούς κοριούς. Δύο κουβέντες μονάχα. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Αγόρι γιατί μου. Γιατί τα άλλα όλα τα έχω αυτά. Ζήσει, τα ξέρω. Φιλιά, φιλιά, σε ευχαριστώ. Άντε να μην βρίσω γιατί όχι, δεν όχι, θέλω, όχι, γι' αυτό όχι. Είπα να μην πω. Όχι, όχι, φιλιά, άντε, φιλιά. Bye, άντε bye, βρωμιάριδες. Φιλιά, yeah, φιλιά, γεια. Yeah. Πάμε, τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα 533. Καλώς το Θοδωρή. Έλα. Θερμή παράξη, μην καλείτε άλλο. Πολύ πρέπει γρήγορα. Να... Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα. Καταρχήν μετά από αυτό το θέατρο του παραλόγου αυτές τις 2-3 μέρες για μένα πρέπει να σταματήσει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί οι δύο από τις 14 ομάδες να είναι ισομερία και να πάμε να παίξουμε τον Παναθηναϊκό
και να μην ξέρουμε αν πέφτουμε, αν σηκωνόμαστε, αν είναι μείον 5 ή μείον 10. Ακριβώς. Ή να πούνε θα τελειοδικήσουν τα δικαστήρια 4-5 μήνες και αν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα η τιμωρία θα πάει την επόμενη σεζόν. Για να είναι όλα καθαρά. Δεύτερον, απάντηση στο φίλο. Αν όταν τελεσυδικήσουν τα δικαστήρια έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, τότε θα πάνε βαθμοί στο επόμενο πρωτάθλημα, η μείον 5. Αυτός που ρώτησε. Τρίτον, αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι η Μαρούπα μετά από τη συνεδρίαση βγήκε και είπε ότι ασχέτως που ψήφισε αυτή να μην επιβεβαστεί ο ΠΑΟΚ, ότι υπάρχουν αδιάσωστα στοιχεία τα οποία λένε ότι είναι ένεση και ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Ναι. Αυτό πρέπει να διευκαλυνθεί. Να βγάλουν τα στοιχεία, ναι. Να δούμε ρε παιδί μου, ναι, να δούμε ναι. Τι γίνεται. Δεν υπάρχει φίλε, το λέω, δεν υπάρχει τίποτα. Αν φταίμε, το ξέρω ότι δεν υπάρχει, αλλά λέω αν φταίμε, ο ΠΑΟΞΙΣ ο ίδιος θέλει να επιβεβαστεί ο ΠΑΟΞ. Κανένας βουλευτής δεν πρέπει να ψηφίσει. Καμία χάρη δεν θέλω. Καμία χάρη. Έτσι, δεν καμία. Χάρη. Αν φταίμε να επιβεβαστούμε. Καμία χάρη. Έτσι. Φιλιά Θοδωρή, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάω σε διάλειμμα, επιστρέφω γιατί θέλω να μιλήσω με έναν άνθρωπο που τον αγαπώ ιδιαίτερα και έχει έρθει από εκείνες τις πατρίδες. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω γρήγορα. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για το μεσημέρι στις 2 εννοείται. Πάω σε έναν άνθρωπο, άκρος επιτυχημένο επιχειρηματία. Δεν θα σας πω τι και πού, δεν χρειάζεται. Το φιλοξενούμε σήμερα, όχι σαν χορηγό, όχι ούτε καν σαν φίλο, αλλά σαν πόντιο κυρίως, σαν έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από εκείνες τις πατρίδες, τις αλυσμόνητες, και έγραψε τη δική του ιστορία. Καλημέρα σας κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε σένα, καλημέρα στους ακροατές σου και καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Είχαμε πρόσφατα το παραλήρημα με την συγκεκριμένη έκφραση, το Ρώσος, που ήταν ένα ρατσιστικό παραλήρημα από πλευράς Ολυμπιακού. Εσείς έχετε έρθει από εκείνες τις πατρίδες, από το πουθενά αυτοδημιούργητος και στήσατε τη ζωή σας. Θέλω δύο κουβέντες από σας. Άκουσε με, θα προσπαθήσω εντάχει με απλό και μεστό τρόπο, λόγο μάλλον, να αναφερθώ στο θέμα αυτό που προέκυψε αυτές τις μέρες και δεν είναι αυτές τις μέρες. Αυτό διονύζεται εδώ και 40 χρόνια μέσα από το ποδόσφαιρο. Αλλά το πρόβλημα είναι πολιτικο-αθλητικό θα έλεγα. Ας αναφερθώ στο κομμάτι το πολιτικό σε εισαγωγικά με την προσφυγιά γενικά. Από το 1867 φύγαμε από την πατρίδα μας που ήταν ο Πόντος. Υπόψη ότι οι Πόντιοι είναι 2.500 χρόνια Έλληνες. Έλληνες, ακριβώς. 2.500 περίπου Έλληνες. Εάν οι Πόντιοι δεν είναι Έλληνες, ποιοι είναι Έλληνες τέλος πάντων. Δυστυχώς όμως η παιδεία αυτών των ανθρώπων που αναμοχλεύουν αυτά τα πράγματα και βλέπετε είναι συνδεδεμένος και ο αθλητισμός, οι κύριοι κύριοι αυτοί, όλοι οι πολιτικοί και όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό προσπαθούν, αναμοχλεύουν πράγματα τα οποία θα τους γυρίσουν και γυρίζουν ήδη μπούμεραγκ. Τι θέλω να πω. Το 1867 φύγαν οι περισσότεροι πόντιοι ως οικονομικοί πρόσφυγες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολλοί από αυτούς λόγω ομοθρησκείας φύγανε στη Ρωσία. Έτσι προέκυψε και εγώ, οι πρόγονοι μου να φύγουν το 1867 και εν συνεχεία το 1966 μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω στην Ελλάδα, στην πατρίδα, στη νεοσύστατη νεοελληνικό κράτος από το 1821. Να φανταστείτε ότι και εκεί συνεισφέραμε στην πατρίδα με τον Υψηλάντη, ο οποίος ήταν ένας από τους στρατιλάτες της δημιουργίας αυτού του κράτους, ναι. Ο οποίος και αυτός ήταν από τον Πόντο. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ τι αντιμετωπίσατε κύριε Γιάννη όταν ήρθατε? Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα με αντιμετωπίσαν όχι μόνο εμένα, όλους τους ποντίους τότε που ήρθαν και το 1922, αλλά θα σταθώ στο κομμάτι προσωπικά το τι βίωσα εγώ. Ένα μπούλινγκ και ένα ρατσισμό άνευ προηγουμένου. Δηλαδή,
Εμένα με φωνάζανε το Ρωσάκι. Ήμουν 12,5 χρονών παιδί όταν ήρθα 13. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση έχω τελειώσει την 7η τάξη, ήμουνα στον 6ο μήνα. Ήρθαμε εθελοντικά στην πατρίδα μας να φύγουμε από αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς που ο πατέρας μου συνεχώς σκεπτόταν ότι ανά πάσα στιγμή ένιωθε ανασφαλής σε αυτή τη χώρα. Να έρθουμε στην πατρίδα μας. Μα έτσι κι αλλιώς, εκεί υπήρχαν διωγμοί κατά των Ποντίων. Με τον τρόπο τους εξανάγκαζαν να φύγετε, έτσι δεν είναι? Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, υπήρχαν διωγμοί. Διωγμοί δεν υπήρχαν. Και εκεί μας αντιμετωπίζανε κατά κάποιο τρόπο με κάποιο ρατσισμό. Αλλά όχι σε αυτού του μεγέθους όπως εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Το σχολείο που πήγα εκεί, Κωστή μου, πίστεψέ μου, εδώ στην Ελλάδα δεν το αναγνωρίσα. Έτυχε να έρθουμε επί δικτατορίας, δηλαδή το 66 ήρθαμε, το 67 ήρθε η δικτατορία. Μπορείτε να φανταστείτε ότι κάθισα στο δημοτικό με παιδιά της πρώτης και δευτέρας τάξης για να μου δώσουν το απολυτήριο στο εξάμηνο, ναι, και εν συνεχεία να δουλεύω τη νύχτα, την ημέρα και τη νύχτα να σπουδάζω για να φτάσω, τέλος πάντων. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά για μένα, γιατί και να μην σας τρώω τον χρόνο. Η ουσία είναι ότι αργά ή γρήγορα καταξιώθηκα. Ήρθα εδώ χωρίς να γνωρίζω ούτε μία λέξη ελληνική. Τελειώνοντας τη σχολή μου εδώ, πήγα και σπούδασα στην Αθήνα και βλέποντας όλα αυτά που γίνονται, εξοργίστηκα, πίστεψέ μου. Αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Ιβάν Σαββίδης είχε το ίδιο συνέστημα που είχαν οι γονείς μου, που είχα και εγώ, για την πατρίδα μου τη θαύμαζα. Έλεγα ότι είναι η καλύτερη πατρίδα του κόσμου. Ναι. Δυστυχώς δεν τα βρήκαμε έτσι. Κάπως έτσι νιώθηκε αυτός ο άνθρωπος, καθαρά για συναισθηματικούς λόγους ήρθε, ναι, και συνειδητά επέλεξε τη Θεσσαλονίκη. Γιατί και εδώ τρώει τέτοιο πόλεμο. Και τρώει τέτοιο πόλεμο. Και τρώει τέτοιο. 500 εκατομμύρια Κωστή μου έχει επενδύσει μέχρι σήμερα, χωρίς ούτε στο μέλλον, μετά από 20 χρόνια δεν πρόκειται να τα αποσβέσει. Δεν μπορούσε να πάει σε άλλες χώρες. Φυσικά. Σε άλλους παραδείσους μπορούσε. Ήρθε για στην Ελλάδα. Μου πείτε τώρα πώς επέλεξε τον ΠΑΟΚ. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι το πολιτικό που συμβαίνει και τα απεφάνθη αυτές τις μέρες με τη χθεσινή απόφαση, αν θέλετε. Δεν ήταν απόφαση, ήταν απόφαση δίκαιη με, αλλά δυστυχώς έχει, και δεν θέλω να τοποθετηθώ προς Θεού, δεν με τις πολιτικές μου πεπιθήσεις, δεν πρεσβεύω τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι. Γύρισε μπούμεραγκ σε αυτούς, γιατί χάσανε την μπάλα που λένε και στην ποδοσφαιρική γλώσσα. Τελείως. Βρίσκονται σε πανικό. Τελείως τη χάσανε, δεν πρόκειται. Εγώ ρώτησα αυτές τις μέρες, κάθισα με έναν έγκριτο νομικό και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αδυνατεί στο κομμάτι του νομικού και αυτό το γνωρίζει και ο Σαββίδης. Και είναι ζήτημα χρόνου να καλύψει και αυτό το κομμάτι εις έπακρον, ούτως ώστε να μην βάλετε από διάφορους κομπογιανίτες, γιατί περί αυτού πρόκειται, ναι, και δυστυχώς και η κυβέρνηση, λόγω του δεν ξέρει, έφτασε σε απόγνωση και πήρε αποφάσεις οι οποίες σε μία νύχτα, σε μία μέρα, είπατε εσείς προηγουμένως, την εκπομπή σας σε 24 ώρες. Ποιες 24 ώρες? Ούτε, 15 ώρες πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις, γιατί η οργή λαού, φωνή λαού, οργή Θεού. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι παίζονται παιχνίδια. Ο αθλητισμός δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι τώρα, σε όλο το φάσμα, σε όλα τα αθλήματα νοσεί. Έτσι, ο ακριβώς. Στην Ελλάδα επί 40 χρόνια, ναι, αυτές οι τρεις ομάδες μοιράζαν το πρωτάθλημα πριν ξεκινήσει. Ακριβώς, ακριβώς. Και τους χάλεσε τη μανέστρα ο Πόντιος. Και γιατί, ναι, αυτή τη στιγμή αυτός ο Πόντιος που λέμε μπορεί να είναι κοντός,
αλλά όλοι οι μεγάλοι άνδρες ήταν κοντοί. Τι σημασία έχει το ύψος. Τι σημασία έχει το ύψος, κύριε Γιάννη. Ναι, και αυτό το δικέφαλο αετό τον έκανε πολύ μεγάλο. Τρανό που λέμε εμείς οι πόντοι. Έτσι. Και έρχονται κι άλλα. Κι άλλα, πολύ και σημαντικά. Και ενοχλεί αυτό το πράγμα, γιατί μπήκε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπήκε γιατί του αξίζει, γιατί επένδυσε τέλος πάντων. Μετά από 5-6 χρόνια πήρε και αυτός κάποια μαθήματα που λέγεται Σαββίδης. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ναι. Ένα. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα ότι είμαστε Έλληνες και αντίπαλοι είμαστε 90 λεπτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Έτσι. Εγώ από το περιβάλλον μου έχω φίλους οι οποίοι είναι Αριανοί, Ηρακλειδείς. Όλοι μας. Από και Ολυμπιακοί και Εξίδες και Παναθηναϊκοί και κάνουμε αυτή την καζούρα έτσι για να φλιαρίσουμε, αν θέλετε να κάνουμε, ας το πούμε και στην εκλαϊκευμένη γλώσσα, το χαβαλέ μας. Άλλα, αλλά βέβαια. Ναι. Και προσέξτε, εγώ δεν διαφέρω από έναν μέσο Έλληνα ή οποιοδήποτε, ακόμα και από τον εργαζόμενο. Είμαστε όλοι, εμείς είμαστε που επιλέγουμε και αυτούς τους πολιτικούς. Ακριβώς. Ακριβώς. Ένας από εμάς είναι και αυτοί. Ακριβώς. Άρα ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, αν θέλει να παίρνει πρωταθλήματα, πρέπει ενωμένοι και αύριο που έχετε μια συγκέντρωση και θα είμαι παρόν. Φυσικά. Όλοι. Πρέπει όλοι κάθε παοκτσής. Ο κάθε παοκτσής. Ο κάθε. Γιατί και τον Ηρακλή που, για προσέξτε, τον Ηρακλή τρεις φορές τον υποβιβάσα. Αδίκως. Τον Άρη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το έχουμε πει. Ενωμένοι με μια γροθιά όλοι. Έτσι, έτσι. Ήρεμα, όμορφα, έτσι, να δείξουμε έτσι, το παρόν ότι ναι, έτσι ακριβώς. Όχι παοκτσίδικα, ότι εμείς εδώ δεν είμαστε χόρτα. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Εγώ σας ευχαριστώ θα πάρα τα πούμε πολύ. Και άλλη στιγμή. Μ' ακούσατε. Να είστε καλά. Δεν θέλατε να πω τι και ποιος είστε. Όχι. Παραπάνω, οκ, okay, το δέχομαι δεν και το σέβομαι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Δεν χρειάζεται έγινε, να έγινε. Ξεκίνησε καταξιώθηκα σε αυτό το χώρο, αλλά προς Θεού μην αγγίζουμε αυτό αυτοκρατορία, το άνθρωπο. Αυτοκρατορία στήσατε, αυτοκρατορία. Άκουσε με Κωστή, πάνω από 50.000 κόσμο δουλειά δίνει, άμεσα και έμεσα. Σωστό, σωστό. Και επενδύει και θα επενδύσει, ναι εμείς οι πόντοι είμαστε και ξεροκέφαλοι. Ευτυχώς, ευτυχώς, αλλιώς θα είχε φύγει. Ευτυχώς, ευτυχώς. Όλοι μας θα βγούμε δυνατοί από αυτά. Όλοι μας. Θα παίρνουμε μηνύματα για να καταλάβουν έτσι. Οι πολιτικοί ότι επιτέλους ο ελληνικός λαός έχει καλλιεργηθεί και εγώ πιστεύω στη νέα γενιά. Φυσικά. Ότι δεν θα τους φυσικά. Περάσει ακριβώς. Αυτά. Ακριβώς. Και στο ποδόσφαιρο, εγώ είμαι από τους αισιόδοξους, πιστεύω ότι θα εξυγειαθεί. Ήδη είμαι σε μια εξυγίαση σε σχέση με πριν με τα, 40 έτσι, χρόνια. Έτσι, με τα παλιά. Έγινε. Ευχαριστώ ναι. Πολύ κύριε να Γιάννη. Καλά, να είστε ευχαριστώ. Καλά. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, δεν θέλει να πω ποιος είναι. Πολύ δυνατός και πολύ σημαντικός για την πόλη και στον περίγυρο η Βασαβίδη. Και από τους ανθρώπους που ήρθαν πάμφτωχοι, πάμφτωχοι από τον Πόντο. Πάω σε τέλος εκπομπής. Ευχαριστώ για τη μαζική συμμετοχή. Θα τα πούμε και στις δύο που ερχόμαστε. Θυμίζουμε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός εξαιρετικά φαγητά 705-750 τη Λιβεριά και καυσόξυλα Φυτάς Όλγας 206. Όλα θα τα βρείτε εκεί από Κούτσουρο, ό,τι υπάρχει. Και βέβαια, Ελλάς Ότο Σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη 47-43-12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Έρχεται φοβερό δίδυμο Μπατμανίδη, Κόλκα, Μπατμανίδη, ψυχιατρίο. Θα τα πούμε στις δύο. Ζούμου σου λέμε! Bye, bye, bye!